Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Κώστας εδώ, σε εκτεκνάω στο YouTube. Πώς είστε, τι κάνετε, καλά είστε? Εν τω μεταξύ, σήμερα τεράστιες αλλαγές. Όταν λέμε τεράστιες αλλαγές παντού. Ξύπνησα 5 ώρα το πρωί σήμερα και λέω, αφού ξύπνησα που ξύπνησα, τόσο καιρό ετοιμάζω αυτό το έρημο γραφείο, να μην βάλω μπρος να το φτιάξω. Οπότε σήμερα πριν από 5 λεπτά τέλειωσα, γι' αυτό αργήσαμε 3-4 λεπτά σήμερα. Λοιπόν, να σας βάλω λίγο μουσικούλα ταυτόχρονα στο background να ακούτε, εγώ τα ακούω, να τα ακούτε και εσείς. Λοιπόν, και που λέτε σήμερα ξεκίνησα, εν τω μεταξύ κουνιούνται τα πάντα. Είναι λίγο περίεργη φάση γιατί έφτιαξα καινούργιο γραφείο. Το σέταρα, το ετοίμασα, το δούλεψα μόνος μου, το έστησα. Έβαλα βραχίονες στις οθόνες, μέχρι λεντάκια από κάτω έχω βάλει, έχει γίνει τούμπανο. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο όμορφο και είμαι σε φάση ακόμα δεν το έχω χαρεί, αλλά θα το χαρούμε μαζί παρέα στο stream. Χρόνια πολλά κιόλας, καλησπέρα Κόναντοπ, Κωνσταντίνα να φανταστώ ή Κωνσταντίνος, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάντε, πώς είστε? Σήμερα ελπίζω να ακούγομαι καλά. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Έχω αλλάξει θέση στο μικρόφωνο. Είχα ένα πρόβλημα επίσης με την κονσόλα. Κατάφερα να σπάσω το τροφοδοτικό της και περίμενα να στεγνώσει. Έβαλα εποξική κόλλα για να τα κολλήσω όλα και περιμένω. Ελπίζω να ακούγεται καλά. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο θέμα. Και τεράστιες αλλαγές σήμερα, σας ξαναλέω, είμαι σε φάση που ακόμα δεν έχω καθίσει καλά. Anyway, όντως κουνιούνται πάρα πολύ όλα, οι οθόνες και οι κάμερες είναι αρκετά ευαίσθητες, με το που χτυπήσω κάτι κουνιούνται. Αλλά εντάξει, θα είμαι ευγενικός και ήρεμος. Βλέπετε από πίσω επικρατεί ένας μικρός χαμούλης, ακόμα δεν έχω προσπαθήσει να κάνω τίποτα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα Μπιλαντόνο. Ωραία, κομπλέ. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω πώς θα μας πάει, δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει πάρα πολύ μεγάλο, θα τραβήξει πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο πιο περιεκτικό το σημερινό και επειδή σήμερα δεν πρόλαβα να σας βρω όλα αυτά που ήθελα να σας δώσω link όπως Κωνσταντίνος, λοιπόν, το καλύτερο όνομα ever. Λοιπόν, σήμερα δεν θα σας δώσω κάποιο link. Καλησπέρα, καλησπέρα Μπίλαρε, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, αν δεν τα είπαμε χθες, αν δεν σας είδα εχθές. Λοιπόν, σας καθυστέρησα σήμερα λίγο, είναι 5 και 5. Σας καθυστέρησα ξαναλέγω σήμερα, αλλά πριν από λίγο τέλειωσα και το μισό δωμάτιο από εδώ και πέρα είναι ένα μικρό χάος, δεν θέλετε να ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει να το φτιάξω. Το μόνο ωραίο πράγμα που υπάρχει είναι το γραφείο. Πραγματικά το γραφείο το έχω κάνει υπερτούμπανο, δεν θα πω ψέματα, το έχω κάνει μπαμπάτσικο. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με παραμύθια, με folklore, θα ασχοληθούμε με ιστορίες, θα μιλήσουμε, επίσης ξέχασα να τραβήξω ένα βιβλίο πίσω από την βιβλιοθήκη, το οποίο θέλω να το συζητήσουμε, και έχει κάποια πραγματάκια τα οποία είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, okay, το έχουμε. Νομίζω ότι το έχουμε και με το παραπάνω. Καλησπέρα Ψηλέα, καλησπέρα. Μαζευόμαστε σιγά σιγά, μας μεγαλώνει η παρέα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, το χαμόγελο του νεκρού. Είναι λίγο σπούκι αυτό, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε και γι' αυτό και για οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι παραμύθια, είναι ιστορίες. Όλοι ήμασταν παιδιά, όλοι μεγαλώσαμε. Θα σας πω τις δικές μου ιστορίες, τα δικά μου, τις δικές μου μνήμες και γιατί από όλα τα βιβλία γενικά ένα πράγμα που αγαπάω περισσότερο από όλα είναι τα παραμύθια. Γενικά τα παραμύθια τα λατρεύω. Φέτος έχει, δεν ξέρω, έτυχε πραγματικά να διαβάσω άπειρα παραμύθια. Όταν λέμε άπειρα παραμύθια και το θέμα δεν τα διάβαζα για μένα, τα διάβαζα και για άλλους. Λοιπόν, οπότε έχει τύχει να διαβάσω, όταν λέμε άπειρα, έφτασα σε ένα σημείο να ψάχνω καινούργιες ιστορίες στο Google, να ψάχνω να βρω και να έχουν εξαντληθεί τα πάντα, δεν έβρισκα τίποτα.
Δηλαδή δεν ξέρω, αλλά είμαι σε φάση ότι πραγματικά παίζει. Οτιδήποτε είναι online το έχω διαβάσει. Οτιδήποτε κυκλοφορεί online, οτιδήποτε σε βιβλίο τα έχω διαβάσει. Αχ, και έχω, νομίζω έχω κλείσει. Τώρα πάμε στα πιο τέτοια, στα πιο περίεργα και στα πιο folklore, τα οποία δεν έχει τύχει. Όταν λέω περίεργα, τα πιο άγρια. Εν τω μεταξύ, έχει τύχει σε συζητήσεις. Όλοι να μου λένε ότι και η πιο μεγάλη σε ηλικία, δηλαδή πάνω από 35 plus, σε όσοι, και δεν ξέρω αν κάποιο από εσά εδώ μπορεί να το επιβεβαιώσει ή όχι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες των περισσότερων, οι πιο πάλι παππούδες και οι γιαγιάδες, και έχει να το διαβάσω κι εγώ σε διάφορα διηγήματα και σε ιστορίες πιο παλιά, είχαν ένα μεγάλο θέμα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έλεγαν πάρα πολύ τρομακτικά παραμύθια και πάρα πολύ τρομακτικές ιστορίες. Εμένα πάλι, εγώ δεν ξέρω αν είμαι τυχερός ή άτυχος. Η γιαγιά μου, οι γονείς μου δεν μου λέγαν παραμύθια. Η γιαγιά μου είχε τρία παραμύθια. Τρία παραμύθια μεγαλώσαμε όλα και όλα. Το ένα ήταν η ιστορία του Λύκου με την Αλεπού που πεινούσανε και θέλανε. Εν τω μεταξύ, τώρα κάθομαι και το σκέφτομαι και μου έρχονται εικόνες από τη γιαγιά μου να μου το λέει αυτό όταν ήμουν μικρός. Λοιπόν, το κλασικό που μου έλεγε ήταν η ιστορία με τον Λύκο και με την Αλεπού. Που από αυτό ο Λύκο σκεφτεί η Αλεπού. Βασικά τον λάτρευα τον Λύκο, που ήταν όλα τα λεφτά και πολλέ φορέ του συμπονούσε κιόλα, γιατί όλο την πατούσε. Λοιπόν, ήταν με τον Λύκο και την Αλεπού που πεινούσανε και πήρανε στο κατόπι. Τι ήταν τότε, ένα ψαρά, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Και βασικά ή η Αλεπού, δεν θυμάμαι. Δεν σε φάση, αυτό που θυμάμαι είναι δύο ιστορίες. Η μία είναι με το Λύκο που βουτούσε την ουρά του μέσα στο νερό, μέσα στον πάγο και επειδή ήταν λίγο λέμαργος και τέτοιο, βασικά πάντα την πατούσε γιατί ο Λύκος ήταν τερμά λέμαργος και βουτούσε την ουρά του μέσα στον πάγο, είχε ανοίξει μια τρύπα και έβγαζε την ουρά του έξω για να. Αυτό το έκανε για Λυπού βασικά. Και το είχε πει και στο Λύκο για τον εκδικηθεί να το κάνει και ο Λύκος το έκανε και πάγωσε η ουρά του και την επόμενη μέρα τον βρήκανε και τον σκοτώσανε, τον κάνανε. Και το άλλο είναι το ιστορία με το Λύκο πάλι και την Αλεπού που πεινούσε ο Λύκος και μοιάζει πεινούσε αυτός ο Λύκος. Λοιπόν, στα παραμύθια ο Λύκος πάντα πεινάει. Λοιπόν και ήταν εκείνο που είχαν μπει μέσα σε μια ποσή κοτέτσι να φάνε από μια τρύπα και επειδή ο Λύκος είχε φάει πάρα πολύ δεν χωρούσε να περάσει για να βγει και είχε σφινώσει και τον πιάσαν πάλι κλασικά. Και το τρίτο, το νούμερο 3 που μου έλεγαν ήταν έτσι μεγάλωσα. Αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου ήταν η ιστορία του Χριστού, πώς γεννήθηκε, πώς πέθανε. Σε βαθμό ρε παιδί μου, τόσο πολύ που θυμάμαι είχα πάει όταν ήμουν δημοτικό στη Δευτέρα Δημοτικού, τα ήξερα τόσο καλά απ' έξω τα θρησκευτικά. Και θυμάμαι να κάθεται ο δάσκαλο, Δευτέρα Δημοτικού κάναμε τότε, μιλάμε 1993 πήγα νηπιαγωγείο, 1995 πήγα πρώτη Δημοτικού, 1996, 95-96, λοιπόν, Δευτέρα Δημοτικού, να θυμάμαι, κάναμε θρησκευτικά τότε εμείς και ο δάσκαλος να κάθεται στην έδρα και να στο πλάι στο τέτοιο και να σηκώνει εμένα και να κάθομαι να κάνω μάθημα στα παιδιά γιατί τα ήξερα απ' έξω και ανά κατωτά. Τέλος πάντων, κάπως έτσι μεγάλωσα. Στο νηπιαγωγείο μου άρεσαν πάρα πολύ τα παραμύθια είχαν, θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, τα νηπιαγωγεία τότε που είχαν εκείνες τις στήλες τις κάθετες με κάτι λάστιχα φαρδιά που ήταν σαν παραβάν ρε παιδί μου που τα βάζουν για να κλείνουν διάφορους χώρους και είχαν στα λάστιχα τα περασμένα τα παραμύθια του Εσώπου. Δεν ξέρω, αλλά στο δικό μας νηπιαγωγείο έτσι ήταν, δηλαδή υπήρχε αυτό εδώ το πράγμα του παραβάν και θυμάμαι πράσινη τσόχα είχε. Ήξη δεν είχε τίποτα, δεν θυμάμαι. Και είχε κάτι καφέ λάστιχα, τεράστια πλατιά. Και μέσα είχαν μαζεμένα όλα τα παραμύθια. Ώστε ρε, παιδί μου, διαβάζει το παραμύθι, σου το διαβάζουν, βλέπει εικόνε βασικά. Και τα αφήνει. Πω πω, εγώ λάτρευα τότε του Εσώπου, δηλαδή. Του Εσώπου, τα παραμύθια, η μύθη του Εσώπου ήταν τα αγαπημένα μου και μετέπειτα, ρε παιδί μου, γιατί. Πάντα και
αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι αν θες να πεις κάτι σε κάποιον, αν θες να του περάσεις ένα ηθικό δίδαγμα ή να τον μάθεις κάτι, του τα λες μέσω των παραμυθιών. Είναι πιο εύκολο να τα καταλάβει και δει ως παιδί και να μεγαλώσει με αυτά. Γενικά τα παραμύθια είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Πραγματικά είναι ο πιο εύκολος τρόπος και ο πιο σύντομος τρόπος. Δεν ξέρω. Εσάς θυμάστε καθόλου, έχετε καμιά ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια όταν πηγαίνατε στο σχολείο? Μεταξύ τα μαλλιά μου, ούτε μπάνιο πρόλαβα να κάνω. Λοιπόν, καμιά ιστορία από τότε που πηγαίνατε στο σχολείο, από τα παιδικά σας χρόνια, με παραμύθια, με οτιδήποτε. Προσωπικό αγαπημένο παραμύθι ήταν και είναι και παραμένει το Ασχημόπαπο. Το λάτρευα. Εν τω μεταξύ, έχει αρχίσει να βρέχει έξω. Ωραία. Εγώ έχω τα χαλιά κατά τα άλλα έξω. Ακόμα πιο ωραία. Λοιπόν, γιατί έβγαλα υποτέθετα τα χαλιά για να τα ξεσκονίσω και ας πληθούν κιόλας. Έμπειραζε και ολογία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, να κλείσω λίγο το παράθυρο. Έχει μείνει. Αχ! Ναι, έχει, μπράβο, 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 μπράβο. Κλασικά, Κώστας, μια ζωή τα ξεχνάει. Αχ, παιδιά, μπήκα στο φτερό και ήμουνα σε φάση να το διορθώσω δύο λεπτάκια. Μέχρι να το διορθώσω εγώ, πείτε μου εσείς, ποιο είναι το αγαπημένο σας, ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παραμύθι? Τι σας αρέσει, τι σας άρεσε όταν ήσασταν παιδί? Θα σας πω, έχω πολλές ιστορίες. Έχω πάρα πολλές ιστορίες, πραγματικά. Δεν μεταξύ τα μαλλιά μου χάλια, αλλά κλάιν, μάιν. Λοιπόν, τι σας άρεσε εσάς όταν ήσασταν παιδιά? Σήμερα είμαστε στο επεισόδιο 4. Πλάκα πλάκα, κλείσαμε ένα μήνα. Μπράβο, είναι ο πρώτος μας μήνας. Άμα είχαμε σχέση, ήμασταν στα φρέσκα μας. Όταν έχεις μία σχέση και είσαι στα φρέσκα σου, δεν ξέρω, προφανώς περισσότερο από σας το έχετε βιώσει. Κάθε μήνα βάζετε, λέτε χρόνια πολλά. Καλό πρώτο μήνα, καλό δεύτερο μήνα. Λοιπόν, καλό μας πρώτο μήνα, λοιπόν. Λοιπόν, επεισόδιο 04 έχουμε σήμερα. Μύθι, παραμύθι. Πού, έτσι ξεκινούσε πάντα η γιαγιά μου. Μύθι, παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Μαλώνανε στη βρύση. Και περνάει η φακή και whatever, δεν θυμάμαι παραπέρα. Μπάμπι το ελάφι και ο Μολυβαίνιος στρατιώτης. Ο Μολυβαίνιος στρατιώτης ίσως είναι από τα πιο συγκινητικά. Πω, αυτό ο Μολυβαίνιος στρατιώτης, έχω κλάψει με αυτό το παραμύθι. Πραγματικά μου μιλάει στην καρδιά μου. Μύθι, παραμύθι θα βάλω σαν τίτλο. Μύθι, παραμύθι. Ιστορίες και folklore. Τι λέτε, καλός τίτλος δεν είναι? Ιστορίες και folklore. Το folklore πρέπει να δω πως γράφεται. Κλασικός Κώστας. Folklore, με σι, με και βασικά. Λοιπόν, ιστορίες και folklore. Χαλαρό, σήμερα είμαστε chilling chat, chilling chat, chill chat. Μέχρι να το βρούμε, just chatting. Πω. Λοιπόν, ενημέρωση πληροφοριών. Επεισόδιο 4, μύθι παραμύθι, ιστορίες και folklore. Λοιπόν, Μπάμπι το ελάφι. Εμένα σας ξαναλέω αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι πάρα πολλά. Θυμάμαι πάρα πολλά γιατί τα διάβαζα εγώ. Λοιπόν, θυμάμαι το Ασχημόπαπο. Και θυμάμαι το Ασχημόπαπο, θα σας πω γιατί. Όταν τέλειωσα το νηπιαγωγείο, ο παππούς μου ζούσε ακόμα, ο παππούς μου πέθανε όταν πήγα πρώτη δημοτικού. Λοιπόν, ήταν Ιούνιος όταν κλείναμε το σχολείο, τότε που κάναμε γιορτούλες, θυμάστε, ειδικά στα νηπιαγωγεία πάντα, όταν κλείναμε, κάναμε γιορτούλες, ρε παιδί μου, και εντωμεταξύ τώρα μου έρχονται εικόνες, μου έρχονται μνήμες. Είμαι λίγο περίεργος αυτά, γενικά η πιο παλιά μου μνήμη που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι 7 μηνών. Ναι, είναι λίγο... Κανένας δεν με πιστεύεται να τα λέω, αλλά αδιαφορώ, γιατί εγώ τους άλλους έχω εικόνες από τότε, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν Ιούνιος, είχαμε κάνει τη γιορτούλα του σχολείου
Και εντωμεταξύ κάθε Τετή είναι και μια ιστορία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είχαμε κάνει τη γιορτούλα του σχολείου και μας είχαν δώσει τότε ένα παραμύθι στον καθένα. Και εμένα μου είχαν δώσει το σχημόπεπο και ήταν από αυτά τα παραμύθια τα οποία πρέπει να τα ζωγραφίσεις εσύ. Και θυμάμαι ο παππούς μου μόλις το είδε, ρε παιδί μου. Εντωμεταξύ, ο παππούς μου όλους παραδόξους τρόπους το σκέφτομαι. Μου είχε κάνει ποτέ. Δύο δώρα μου είχε κάνει κιόλα στην ζωή μου. Το ένα δώρο που το θυμάμαι. Λοιπόν, το ένα δώρο ήταν εκείνη τη μέρα, το πρώτο δώρο που μου έκανε, που θυμάμαι είχα πάει το είχα δείξει και μου λέει πάμε να πάρουμε ξυλομπογιές να το βάψεις. Και θυμάμαι με είχε πάρει από το χέρι και πήγαμε, είχαμε τότε ένα που λεγόταν Χρυσαλής, αν δεν κάνω λάθος, στο χωριό. Και πήγαμε και πήραμε, θυμάμαι ήταν αυτές τις μικρές, τις ξυλομπογιές, όχι τις μεγάλες, τις ψηλές, εκείνες που ήταν μικρές. Δεν ξέρω, περισσότεροι μπορεί να τις θυμάστε, ρε παιδί μου. Πρέπει να κυκλοφορούν ακόμα για παιδιά. Λοιπόν, εκείνες που ήταν κάπου τόσες. Και είχαμε πάει, είχα πάρει, είχα χάρη τόσο πολύ. Καθόμουν. Εν τω μεταξύ, τώρα, παιδί, και να χαίρεσαι που σε πήραν ξυλομπογιές, φαντάσου. Λοιπόν, και καθόμουν και μου έχει μείνει αυτό το παραμύθι. Πραγματικά μου έχει μείνει αυτό το παραμύθι. Και είναι από τότε το αγαπημένο μου. Δηλαδή, και το έχω συνδέσει με μια όμορφη ιστορία. Μια ιστορία συνδεδεμένη με μια ιστορία. Και σημαίνει αρκετά για μένα αυτό το παραμύθι. Πω πω, τι ωραία έχεις μνήμες. Εν τω μεταξύ, γενικά, τα αγαπημένα μου παραμύθια, πέρα από τους μύθους της Εσώπου, τους οποίους δεν έχω κανέναν στο σπίτι, όλος παραδόξως. Λοιπόν, τα αγαπημένα μου παραμύθια ήταν όταν ήμουν παιδί, τα ακριτικά. Υπάρχει μια κατηγορία ελληνικών παραμυθιών. Γενικά, εμείς έχουμε μείνει στο γεγονός, ειδικά πλέον στα κλασικά, πέρα από το κόκκινο σκουφίτσα, ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Επίσης, αυτό ήταν αγαπημένο, ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια, το λάτρευα. Ναι, πιο απλές. Ήταν πιο μέσα τα πράγματα, πιο απλά. Γενικά, χαιρόσουνα και τα απλά. Γενικά, εγώ πάντα χαιρόμουν τα απλά. Δεν ξέρω, όσους άλλοι να μην ήταν τόσο τέτοιο. Γενικά και η οικογένειά μου ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή, από άποψη δεν είχαμε ποτέ πολλά λεφτά για να παίρνουμε πολύ ακριβά πράγματα ή οτιδήποτε. Οπότε ζούσαμε απλά σχετικά και χαιρόμασταν τα απλά και τα εκτιμούσαμε γενικά τα απλά. Εν τω μεταξύ, ελπίζω να κάνετε καφέ. Εγώ σήμερα κλασική κούπα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αυτή εδώ είναι. Μ' αρέσει, την είχα πάρει μαζί, δώρο, μαζί για τον εαυτό μου δώρο. Με άλλη μία που ήταν μοβ, δύο ζευγάρι από το αλφα, από τον αλφαβήτα νομίζω. Πού σε ρε, αρτιόμκια, αρτιόμκα, πω, μ' αρέσει το nickname σου, μου αρέσει γιατί μου θυμίζει μετρό, πραγματικά. Λοιπόν, Πινόκιο, και ο Πινόκιο, Πινόκιο θυμάστε το παιδικό που είχε, που βλέπαμε, που λέγε Πινόκιο, και πήγαινε, τι ωραίο. Αν και ο Πινόκιο τον αντιπαθούσα, δηλαδή, πάντα τον Πινόκιο δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε που ήταν τόσο. Την πατούσε και γενικά θα μπορούσε η ζωή να είναι τόσο πιο απλή και με εκνεύριζε ο Πινόκιο. Γιατί ήξερα ότι άμα ήταν λίγο πιο normal, δηλαδή δεν έλεγε τόσο ψέματα, δεν θα το πήγαινε όλο τόσο στραβά. Ψεύτης Βοσκός. Πω, πω. Ψεύτης Βοσκός το είχαμε κάνει και μου είχε μείνει, αλλά δεν ήξερα τον τίτλο όταν ήμουν παιδί. Το είχαμε κάνει στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο, στο προνήπιο, θυμάμαι. Είχαμε κάνει τον ψεύτη βοσκό με τα άλλα παιδιά. Μας είχε βάλει δασκάλα και καλά, το μας το είχε πει τότε πρώτη φορά. Και μου είχε μείνει αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις κάτι, είναι το ψεύτης βοσκός ο οποίος τρέχει να πει την... τρέχει να πει στους άλλους, τους κοροϊδέψει και στο τέλος την πατάει. Πραγματικά ο ψεύτης βοσκός είναι αρκετά ωραίο. Γενικά αυτό είναι τώρα με τα παραμύθια, ότι καθένα από αυτά κάθε σου δίνει και ένα νόημα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα μου έρχονται συνέχεια τέτοια, θα ξεκινήσω βέβαια με αυτά που έλεγα. Γενικά τον υπηαγωγείο είναι μια πολύ ωραία τέτοια, εν τω μεταξύ θυμάστε, όταν ήμασταν παιδιά ήταν και κασέτες. Δηλαδή έπαιζε πολύ κασέτα τότε. Σε φάση, εμείς είχαμε χαίρετη και πάλι. Τι λέει, το τελειώσατε το DBH. Τι είναι το DBH, α, το Detroit Become. Ναι, χθες το τερμάτισα. Τι παιχνίδα, σκεφτόμουν μια πολύ ωραία ιστορία, αλλά για πολύ μεγάλα παιδιά γενικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, να ξέρετε, αν κοπεί από το μαθάνε από διακοπή ρεύματος, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πέρα αυτό, σας προετοιμάζω. Λοιπόν, το Σάββατο παίζουμε παιχνίδια, οπότε χθες παίξαμε το Detroit Become Human.
Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα. Ο αδερφός μου Παναγιώτης. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν σε έχω βάλει ακόμα. Πρέπει να σου φτιάξω λίγο, να σου δώσω προνόμια σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, αδερφική αλληλεγγύη. Λέω για το τότε που ήμασταν παιδιά. Εν τω μεταξύ, ήσουν αγέννητος τότε. Εσύ μεγάλωσες λίγο, γεννήθηκες πιο μετά, το 99. Λοιπόν, εμείς μέχρι το 99 τα είχαμε δει τα πιο πολλά με τα παραμύθια. Λοιπόν, από το. Το τέλος από το Detroit Become Human, δεν λες. Λοιπόν. Υπάρχει μια κατηγορία παραμυθιών η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Και είναι μια κατηγορία παραμυθιών η οποία έχει επηρεαστεί. Γενικά, σας είπα και πριν, όλοι λέμε για τα γουρουνάκια, για τον. Ωπ, καλησπέρα, Rainmaker, καλησπέρα. Όλα ήταν μικρές αλληγορίες. Δεν υπάρχει παραμύθι που να μην ήταν ή καλό ή κακό. Και πάντα μάθαινες ότι ξέρεις κάτι. Η περιέργεια τιμωρείται, η λεμαργία τιμωρείται. Γενικά. Μέσα από τις ιστορίες πρόσεχες, μάθαινες να προσέχεις, διέκρινες το καλό. Α, εγώ είχα το καλό το τέλος, το καλό και κακό, γιατί πέθανε η τέτοια. Να το πω από το ένα στάλο. Γιατί πέθανε η μικρούλα που ήταν στο το κοριτσάκι, οι άλλοι, πώς τη λέγανε. Ο άλλος τα κατάφερε. Αξ, ήταν λίγο. Και όλα αυτά γιατί δεν διάλεξα το λεωφορείο, γάμο του. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, και που λέτε, εντωμεταξύ. Έχει λερωθεί εδώ λίγο από σκόνη, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, ήταν όντως όλα αυτά μια αλληγορία, αλλά σας ξαναλέω, εδώ ειδικά και όσο περνάνε τα χρόνια αυτό χάνεται. Γιατί δεν έχει τύχει να ακούσω πολλούς να τα ξέρουν και πολλά παιδιά να ασχολούνται, γιατί όλα ασχολούνται με τα κλασικά. Εντάξει, ευτυχώς η μύθη του ΕΣΟΠ είναι διαχρονικές αξίες, πραγματικά είναι διαχρονικές αξίες, αλλά είναι πέρα όλα. Τα παραμύθια που έχουν επηρεαστεί από τον Άντερσεν και τους αδερφούς Γκριμ. Αυτοί είναι οι μεγάλοι πυλώνες, ο Κρίστιαν Άντερσεν και οι αδερφοί Γκριμ. Το Σοδούλα, ο Ηρακλής Ταρζάν της Golden Films. Ταρζάν, πω, τι όμορφο. Το λάτρευα. Εν τω μεταξύ είναι όλα αυτά. Είναι, σήμερα κάνω μια βουτιά στο συνέστημα και στο τότε που ήμασταν παιδιά. Δεκαετία τέλη 80, αρχές 90. Τι ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρόνια. Λοιπόν, και σας ξαναλέω, υπάρχει μια κατηγορία που λέγονται τα κριτικά παραμύθια. Παραμύθια τα οποία ήταν επηρεασμένα από τα χρόνια της σκόνη που κουραμπίδες. Το μεταξύ τώρα που το είπες, είναι σε φάση μόρφωση στο μυαλό το άνοιξε αυτό το κουτί. Τότε το εκείνο που βλέπαμε με την Παρασκευούλα και με το ρούχλα, το κουτιού τα παραμύθια. Το θυμάστε 1992. Και έλεγε και ο Ρούχλα, συνέλα και πόπο. Επίσης ήταν το κάπου κάπως κάποτε που βλέπαμε με παραμύθια τότε. Ήταν το. Πόσα ωραία. Πόσα ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρόνια. Τα λάτρευα. Αυτό ειδικά το κουτί για παραμύθια. Περίμενα πώς και πώς να το δω. Στο ΕΡΤ2. ΕΡΤ2 τότε. Λοιπόν. Και. Σας ξαναλέω, υπάρχει κατηγορία που λέγεται τα κριτικά. Εκεί στην Τοσοδούλα, αλλά στο κουτί, τα παραμύθια παίζαν πολύ. Τώρα πλέον δεν. Και είναι παραμύθια τα οποία έχουν επηρεαστεί είτε από την Κρήτη είτε από άλλες περιοχές. Γενικά, προσωπικά θα σας δείξω ένα που είχα από παιδί. Φρουτοπία, κλασικά. Ο Μήλιος στο Μήλο. Λοιπόν, ο Μανώλης, ο Μανάβης, ποιος ήταν σε φάση που ψάχνανε. Λοιπόν. Αυτά είναι κριτικά παραμύθια. Εντάξει, καταλαβαίνετε σε τέτοια φάση παραμύθια. Παραμύθια τα οποία είναι επηρεασμένα πάρα πολύ. Όποιος τα έχει διαβάσει από τις. Υπάρχει ένας μεγάλος πυλώνας που λέγεται. Τα παραμύθια της Χαλιμάς. Λοιπόν, το έχω διαβάσει. Είναι τρεις τόμοι. Στο στρατό θαλαμοφύλακας. Το έχω περάσει στο κινητό. Καθόμουν και το διάβαζα στο κινητό το 2015-16. Λοιπόν, γενικά διαβάζοντάς το συνειδητοποίησα ότι πολλά από αυτά τα παραμύθια π.χ. έχει μέσα της Λεμονιάς θυγατέρα, πανέξυπνο και πολύ ωραίο που τυπικά τα κορίτσια μεταμορφωνόταν στις λεμονιές. Είχε με τον. Εν τω μεταξύ ήταν τότε σε φάση. Ο Αράπης, το λέγανε, η μαύρη ή τέτοια ήταν ο Αράπης, δεν είχε ρε παιδί μου κάτι, ήταν η κλασική τέτοια. Για τους Έλληνες μέχρι και πριν από 40 χρόνια, οποιοςδήποτε έμενε λαψόν ήταν ο Αράπης, τέλος. Λοιπόν, έχει μέσα ένα πολύ ωραίο που μου άρεσε πάρα πολύ, που λέγεται το Φιδάκι.
Το λατρεύω αυτό. Μεταξύ σας δείξω εικονογράφηση τώρα. Είναι εικονογράφηση σε φάση πώς είναι η βυζαντινή αγιογραφία, Φωτισκόντογλου και λοιπά. Λοιπόν, γενικά είχα άλλο ένα, το οποίο κάπου κυκλοφορεί, δεν το έχω βρει, το οποίο είναι πανέμορφα, πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά σας ξαναλέω, είναι τα ελληνικά παραμύθια αυτά της μετά την τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα, γενικά τα βυζαντινά παραμύθια. Ο Unbox Players, ευχαριστώ για το follow, ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, δείτε τώρα, εικονογράφηση, πόσο όμορφο, πόσο, καλησπέρα Χριστάρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά κιόλας. Για πετός GR, following, ευχαριστώ. Ένα κορυφαίο που μάθαινε, από αυτό έμαθα την υπομονή, ότι υπάρχει, το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι η υπομονή, που λέγεται ο ξενιτεμένος ψαράς. Γενικά αξίζει να τα ψάξετε, να τα βρείτε, είναι και ίσως να την ξέρετε την ιστορία. Λοιπόν, ναι, αγνώ. Αλλά δεν έμενε σε αυτό, δεν σε νοιάζει, δεν το λέγες με κακία. Δεν το λέγες, ωραί φίλε, αυτό, για να κορυδέψεις ρατσιστικά οτιδήποτε. Ήτανε το πώς το εκλάμβανε ο λαός μας τότε. Λοιπόν, σας λέω, ο ξενιδεμένος ψαράς, πολύ ωραία ιστορία. Είναι μια ιστορία, εντάξει, πολλές ιστορίες με ψαράδες και είναι πολύ λογικό, γιατί σε φάση είμαστε ναυτικός λαός και έχουμε πολλές ιστορίες με τη θάλασσα, αλλά με ψαράδες πριν να βγουν στη θάλασσα. Δηλαδή δεν υπάρχουν τόσο πολλές ιστορίες, αν το ψάξετε, δεν υπάρχουν τόσο πολλές ιστορίες με ψαράδες στη θάλασσα που να κάνουν. Όχι τόσο. Είναι αυτοί που ήταν τυπικά, πηγαίναν και ξαναγυρνούσαν πάντα. Δεν υπάρχει κάτι πιο με καράβια, όπως είναι ο Σεβάχ για παράδειγμα. Ο Σεβάχ από τα παραμύθια της Χαλιμάς, Χίλιες και μία νύχτες. Και πρέπει να τα βρείτε, υπάρχουν τρεις τόμοι σκαναρισμένα PDF. Πραγματικά δεν σας τα έβαλα γιατί δεν πρόλαβα. Έφτιαχνα το γραφείο σήμερα και δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα για να σας το δείξω. Λοιπόν, αλλά πρέπει να το ψάξετε να τα βρείτε. Και όπως είναι Σεβάχ, εμείς δεν έχουμε τόσο περιπετειώδη, ρε παιδί μου. Αλλά π.χ. σας ξαναλέω, ψαράς. Ήταν σε φάση, είδε και από είδε, πήρε τα μάτια του και σηκώθηκε και έφυγε. Και πηγαίνει, περνάνε από την Κρήτη τώρα αυτός, ξενιτεμένος, περνάνε μέρες, περνάνε χρόνια, περνάνε δεκαετίες, καμιά 20 χρόνια, στον Οδυσσέα έλειπε και αυτός. Και δούλευε σε έναν παππούλι, ο οποίος κάποια στιγμή, αφού κλείσανε, όταν είχαν κάνει συμφωνία να δουλέψουν για καμιά 20ετία, και όταν τέλειωσε η συμφωνία, τον φώναξε και του έδωσε το μισθό του. Και νομίζω ήταν 3 χρυσά γρόσια. Αξίζανε, φαντάζομαι, τα λεφτά τότε, ήταν διαφορετική φάση με το χρυσό. Λοιπόν, και είχε 3.000 γρόσια, δεν θυμάμαι τώρα, εντάξει, αυτό προφανώς με τόσο παραμύθια δεν θυμάμαι καλή λεπτομέρειες. Και του λέει, φεύγοντας, λέει, ας σου πω μια συμβουλή, θα μου την πληρώσεις όμως τόσο τέτοιο. Και του πληρώνει και του λέει να μην είσαι περίεργος, να μην μετά πάει να φύγει ο ψαράς, του λέει, θες να σου πω άλλη μια που θα σου σώσει τη ζωή και αυτά. Του λέει, είναι άλλη μια συμβουλή, δεν θυμάμαι τι ήταν τώρα. Και είναι και άλλη, στο τέλος, τρίτη η συμβουλή. Του λέει, όταν είναι να θυμώσεις, κράτα το θυμό σου, μέτρησε μέχρι το 10 μέσα σου ότι είναι και την επόμενη, ή μέτρησε μέχρι το 10 ή την επόμενη μέρα, αφού συγκρατήσεις το θυμό σου, πήγαινε και δες τι έγινε ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, φεύγει αυτός, περνάει τόπους, περνάει τυποθέσεις, πηγαίνει σε ένα χάνι. Τότε μου άρεσε η λέξη, μου άρεσε αυτή πολύ η λέξη, το χάνι. Λοιπόν, τα πανδοχεία. Τυπικά εδώ στην Ελλάδα τα λέγαμε χάνι, το χάνι της κραυγιάς και πάλι λέγοντας. Λοιπόν, φτάνει σε ένα χάνι που έξω από το χάνι υπήρχαν όλος ο φράχτης, ήταν γεμάτος από κεφάλια ανθρώπων. Εντάξει, ήταν σε φάση πολύ awkward να πάει να το δει. Πηγαίνει μέσα, ζητάει από τον αυτόν που το είχε, ρε παιδί μου, να τον πανδοχεία. Ωραία λέξη επίσης και αυτή, πανδοχεία. Τι ωραία λέξη, έχουν πολύ ωραία λέξη. Λοιπόν, ζητάει από τον πανδοχεία που λέτε να. Λέει σε φάση, μετράς χρόνο μέχρι το 10 και αφού έχει χαλαρώσει αντίπλα. Αυτό είναι σκληρό. Ναι, θα μπορούσε.
Λοιπόν, γενικά αυτό το να κρατήσει το θυμό σου με έχει σώσει. Βέβαια, όσες φορές δεν έχω κρατήσει το θυμό μου, δεν έχω πατήσει άσχημα. Οπότε, ίσως είναι και η πιο καλή συμβουλή που θα μπορούσε να δώσει κάποιος. Να κρατάς το θυμό σου και την επόμενη μέρα να πηγαίνεις και να διευθετήσεις τις υποθέσεις σου. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη συμβουλή ever. Τέλος πάντων, πηγαίνει εκεί, του ζητάει φαγητό και αυτά. Πέφτει, κοιμάται, την επόμενη μέρα ξυπνάει και του λέει: Ξέρεις κάτι, υπάρχει ένας νόμος από τον βασιλιά ότι όποιος έρθει και ρωτήσει για αυτά τα κεφάλια τον σκοτώνουμε και το κεφάλι του μπαίνει και αυτόν στο σωρό. Εκτός και αν κάποιος δεν είναι περίεργος και δεν ρωτήσει, τότε θα του δώσουμε χρυσό. Και τον φορτώνει στο χρυσό και φεύγει. Στον δρόμο συναντάει κάτι άλλο, δεν θυμάμαι, και στο τέλος πηγαίνει στο σπίτι του μετά από τόσα χρόνια στον Οδυσσέα. Ναι, καφέας μετράει. Λοιπόν, είναι ο τρίτος, τέταρτος που πίνω για σήμερα. Και στο τέλος λοιπόν πηγαίνει στο σπίτι του μετά από μεγάλη διαδρομή. Φτάνει ρε παιδί μου και τον υποδέχεται η γυναίκα του, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός έχει αλλάξει, δεν τον θυμάται η γυναίκα του, δεν τον θυμάται καν όπως είναι έτσι τέτοιο. Λοιπόν, έχει γεράσει και αυτά και τη ζητάει να... Το σπίτι τώρα είναι μεταξύ, ήταν μια σχέση, το σπίτι του ήταν σαν παλάτι ρε παιδί μου, δεν ήταν το σπίτι που είχε αφήσει, γιατί τυπικά αυτός έστελνε λεφτά όλα αυτά τα χρόνια πίσω και η γυναίκα του τα χρησιμοποιούσε ανάλογα. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι μέσα όλοι οι μπαμπά. Οι 40 κλέφτες, είναι, εννοείται ότι είναι. Σας λέω, είναι όλες τις ιστορίες του Σεβάχ. Έχει πάρα πολλές ιστορίες που πραγματικά γνωρούσα ότι υπήρχαν. Λοιπόν, και στο τέλος, αφού τον φιλοξενεί, ζητάει άσυλο, το βράδυ καθώς πάει να ξαπλώσει, ακούει φωνές και πηγαίνει μέσα και βλέπει τη γυναίκα του να περιποιείται έναν νέο άντρα. Λοιπόν, να του βάζει φαγητό, να τον ρωτάει για τη μέρα του, να τον τρίβει στους ώμους και καλά να ξεκουραστεί. Και νευριάζει και είναι έτοιμο ρε παιδί μου, βγάζει το μαχαίρι και το σπαθί τι είχε και είναι έτοιμο να κάνει ντου να του σκοτώσει. Αλλά λέει: Κράτα το θυμό σου για αύριο, ρε παιδί μου. Αυτό το κράτα το θυμό σου για αύριο, νομίζω ήταν η φράση. Λοιπόν, άκι μπράβο, αυτό είναι οι τρεις τόμοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, πραγματικά. Λοιπόν, κατεβάστε τα, αξίζουν χρυσό, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και είναι πάρα πολλά από τα οποία τα ξέρετε, αλλά δεν ξέρετε ότι είναι της Χαλιμάς, γιατί τα ξέρετε ξεχωριστά. Όλη η συλλογή είναι ένα και ένα, πραγματικά είναι ένα και ένα και μπορείτε να τα αγοράσετε κιόλας, υπάρχουν στην, αν ψάξετε. Λοιπόν, την επόμενη μέρα που ξυπνάει, μαθαίνει ότι το παιδί αυτό ήταν ο γιος του και έτσι λέει μπόπο, πραγματικά. Συγγνώμη, αλλά δεν είμαι καθόλου ειδήμων σε θέματα παραμυθιών, μόνο τις ιστορίες τους ξέρω. Προφανώς. Ποιος τα ξέρει όλα και τι εννοεί ειδήμων, ούτε εγώ είμαι ειδήμων. Γενικά και εμένα οι ιστορίες μου αρέσουν, το νόημα μου αρέσει. Απλά γενικά μου αρέσει και αυτό το είδος, ρε παιδί μου, το οποίο πλέον δεν ακούγεται τόσο συχνά. Το είδος των παραδοσιακών ελληνικών παραμυθιών, τα οποία δεν πολύ ακούγονται. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια σε χωριά από γιαγιάδες οτιδήποτε που μιλάνε για βουρκόλακες όπως λένε, για πολύ creepy πράγματα. Γενικά έχουν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά ποιος τις ξέρει όλες να τις πει, να τις ακούσει. Γενικά πλέον τα παιδιά νομίζω ότι περισσότερο πηγαίνουν προς τα κλασικά παραμύθια των Grimm που είναι πολύ ωραία, προφανώς και είναι πολύ ωραία. Τέλος πάντων, αν τα βρίσκετε αξίζει. Αλλά τα ελληνικά, ξαναλέω, τα ελληνικά παραμύθια τα περισσότερα είναι πάνω κάτω στο μοτίβο της Χαλιμάς. Και έχω δει πάρα πολλά ελληνικά παραμύθια που είναι παραλλαγές. Π.χ. υπάρχει και εδώ μέσα υπάρχει μια παραλλαγή, η οποία παραλλαγή είναι, θα σας πω, τώρα που είπες οι 40 κλέφτες, οι 40 δράκοι. Γενικά στην Ελλάδα χρησιμοποιήσαμε για τους άγριους ανθρώπους τη λέξη δράκος. Γενικά ρε παιδί μου αυτοί που είναι πολεμιστές, αιμοχαρείς, που είναι πολύ βάναυση ρε παιδί μου, είχαμε τη λέξη να χρησιμοποιούμε, να τους λέμε δράκος. Λοιπόν, και πάντα απορούσα όταν ήμουν παιδί, γιατί μικρός δεν το καταλάβαινα. Και λέω, γιατί στα παραμύθια λέει δράκι και δράκι αφού είναι άνθρωποι και δράκαινα. Δηλαδή είχε πάρα πολλές, αν δείτε υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια τα οποία... Α, ναι, εντάξει, ναι. Απλά μεγαλώνοντας καμιά φορά τα σκέφτομαι αυτά σχετικά, ρε παιδί μου. Έχει ένα που λέγεται Οι 40 δράκοι. Εκεί είναι όντως σαν το Αλί Μπαμπά και 40 κλέφτες. Λοιπόν, και σας ξαναλέω, στην Ελλάδα είχαμε την τάση του άγριου, του βάναυσου, να του λέμε δράκου. Και σας ξαναλέω, το πιο τέτοιο ήταν η δράκαινα. Η δράκαινα η οποία αφιλούσε το τάδε. Και είναι λίγο περίεργη φάση.
Με τον Πίθηκο και τον Μοναχό. Αυτό με τον Πίθηκο και τον Μοναχό είναι το κλασικό, το Monkey King τέτοιο ή όχι? Γιατί με τον Πίθηκο το πιο κλασικό, το κινέζικο, είναι η ιστορία του Monkey King. Λοιπόν, με διάφορες παραλλαγές πάνω κάτω. Λοιπόν, ένα από τα παραμύθια που μου άρεσαν πάρα πολύ, βασικά όχι τόσο πολύ έτσι και έτσι, ήταν ένα που λεγόταν, να σας πω, αυτά διάβαζα, μικρός. Λοιπόν, βρήκα τα παιδικά μου τα τέτοια, το τι διάβαζα παιδί. Κωνσταντίνος Σάλιακας, 25 του 1998, έχω από τότε γράφα ημερομηνίες μέσα, πραγματικά. Από τότε σημείωνα το τέτοιο. Λοιπόν, και ένα επίσης, εδώ μεταξύ, προσέξτε τώρα έτσι, 12 διαλεκτά παραμύθια και είναι σε φάση ξεχαραβαλωμένο από παντού, λοιπόν, τις σελίδες. Τόσες φορές τα είχα διαβάσει, πραγματικά τόσες φορές τα είχα διαβάσει. Το μεταξύ, αυτό το έχω από πολύ μικρός. Θα δείτε μέσα, έχω... Όταν ήμουν ένα παιδί που έκανα διάφορα τέτοια, ζωγραφιές ή οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, 1998-96, πότε είναι, έχω γράψει ημερομηνία. Εντάξει. Πολύ ωραία παραμύθια, πολύ ωραία παραμύθια. Και θα σας δείξω γενικά, θα το προχωρήσουμε. Επίσης πολύ ωραία είναι γενικά η μυθολογία, η ελληνική μυθολογία. Είναι από τα πράγματα που όταν ήμουν παιδί μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε να διαβάζω για μύθους, για θεούς, για ημίθεους, ήταν το αγαπημένο μου. Γενικά το βάζω μαζί όλο αυτό, γιατί και η ελληνική μυθολογία, το folklore, το ελληνικό, έχει επηρεαστεί πολύ από τη μυθολογία. Και πολλές, αν και σας ξαναλέω, οι ελληνικές ιστορίες, τα ελληνικά παραμύθια, τα παραδοσιακά ελληνικά παραμύθια, πιο πολύ, το μόνο που έχουν κρατήσει από τη μυθολογία είναι οι νεράιδες και τα ξωτικά. Λοιπόν, κλασικό βιβλίο μικρού παιδιού με μουτζούρες, ζωγραφιές. Ναι, τα κλασικά. Λοιπόν, μουτζούρες είναι, δεν είναι ζωγραφιές. Ζωγραφιές είναι στα blog ζωγραφικής, εκεί μόνο μουτζούρες κάναμε. Λοιπόν, αλλά σας ξαναλέω, στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, τα περισσότερα παραμύθια, τα παραδοσιακά, έχουν να κάνουν με το στοιχείο της νεράιδας και σε χωριά τα οποία νωρινά. Εδώ, εγώ επειδή μεγάλωσα σε νησί, δεν έχουμε τόσο νεράιδες και ιστορίες. Όπως είναι ο Βόλος, το Πήλιο, η Λάρισα, σε τέτοιες περιοχές, ή σε περιοχές που έχουν δάση ή οτιδήποτε, έχουν πιο πολύ παραμύθια με νεράιδες. Και το στοιχείο όλων αυτών είναι ότι αν σε πάρει νεράιδα, εξαφανίζεσαι. Υπάρχουν μια άλλη κατηγορία παραμυθιών, που είναι η κατηγορία γιορταστική. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος όγκος παραμυθιών, αν και όλα μοιάζουν πάρα πολύ, είναι σε φάση τα παραμύθια με καλλικάτζαρους. Πραγματικά. Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία με όλο αυτό. Λέει, αν και δεν το έχω να διασώσω παλιά πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής μου, νομίζω αυτό το αίσθημα της αναβίωσης μέσα από τα αντικείμενα είναι ανεκτίμητη. Ισχύει. Γενικά, εγώ από μικρός το είχα να μαζεύω, αν και τώρα πλέον προσπαθώ λίγο να το αποβάλω. Αλλά σε γενικές γραμμές, κρατάς μόνο κάποια πράγματα που θα ήθελες να κρατήσεις. Π.χ. τα σχολικά μου τα βιβλία τα έχω. Μυθολογία ήθελα και την μικρή μου να αρχίσω να διαβάζω, αλλά μια φορά ήρθε τη μέθοδο σε μια φωτογραφία και δεν το ξεπέρασε. Έπρεπε να και εσύ πήγες στα τέτοια. Κανονικά, ας πω, το πιο light που μπορεί να ξεκινήσει κάποιος είναι η μύθη του Ηρακλή. Δηλαδή, η μύθη του Ηρακλή το εισάγουν το παιδί κατευθείαν. Η μύθη του Ηρακλή είναι το Α και το Μέγα. Δηλαδή, νομίζω ότι μετά τον Έσωπο, το αμέσως επόμενο πράγμα που μαθαίνει κάποιος, καλά, δεν είναι σχετικό, εγώ το έτσι το πήγα τουλάχιστον, είναι η μύθη του Ηρακλή. Το λάτρευα τον Ηρακλή. Και μετά, άμα έχει περιέργεια, τη μαθαίνεις για τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, για την αργοναυτική εκστρατεία, για τον Ίκαρο και το Δαίδαλο, αν και αυτά τα κάνω και στο σχολείο. Λοιπόν. Τι άλλο ήταν, ο Ίκαρος και ο Δέδαλος, για το Θησέα και το Μινόταυρο, για τον Περσέα και τη Μέδουσα που λες, και το Βελεροφόντι και τον Πίγασο. Στις γενικές γραμμές έχει πράγμα και ψωμί να ασχοληθείς. Μπορεί να το λες σε φάση να... Αυτό το ηρεϊκό είναι ωραία. Όντως, by the way, θυμάστε τους 12 άθλοι. Ο πρώτος ήταν το Λιοντάρι της Νεμαίας. 10 άθλοι ήταν, δεν ήταν 12.
Νομίζω 10 ήταν. Πόσο, το γκουγκλάρω. Επειδή δεν είμαι σίγουρο ότι ήταν 12 ή 10. Ναι, αυτό με τον αρκετό χώρο να σα δείξω τι γίνεται. Τώρα έβγαλα να φτιάξω το γραφείο και έχει γίνει ένα αφταρμά. Έχω να πετάξω πράγμα. 12. Άθλη Ηρακλή. Αριθμό. 12 ήταν η Άθλη του Ηρακλή, ναι. Πρώτο ήταν η Νεμαία. Μετά ήταν η Μέδο. Το λιγάρι τη Νεμαία. Ήταν η Μέδο, ήταν η Λερναία Ήδρα. Ήταν. Δεν το είχα σχετίσει ποτέ έτσι, πραγματικά. Αν και ο Ηρακλής, το αγαπημένο μου κομμάτι πριν να σας πω για τέτοιο με τον Ηρακλή, ήταν όταν ήταν νέος. Μια ιστορία, τα μήλα των Ισπυρίθων, ήταν η του Αυγαία η Στάβλη, το μεταξύ τέσσερα, ήταν τα άλογα του τέτοιου, πώς τον λέγανε, Διομήδη, ναι. Ήταν ο Ρημάνθιος Κάπρος, ήταν η Ζώνη της Ιππολίτης, ήταν ο Κέρβερος, ήταν, τι άλλο ήταν, είπαμε τα μήλα των Εσπερίδων, το βόδι από την Κρήτη, το λευκό που είχε ο Μίνωας, στην Φαλίδες Σόρνητες, μπράβο. Ξεκινήσε από μικρός, ναι, ήταν το φίδι, τα φίδια βασικά, δύο φίδια στην Κούνια. Το αγαπημένο μου κομμάτι ήταν όταν ήταν έφηβος ο Ηρακλής, που ξεκινούσε την πορεία του και στην αρχή είχε βρει εκεί στο μονοπάτι που ήταν οι δύο τέτοιες, ναι, τους συμφαλίτες και εγώ τις ξεχνάω, ήταν οι δύο, πώς το λένε, οι δύο γυναίκες, και η μία του προσέφερε έναν ορθάνιχτο δρόμο χωρίς κακουχίες και η άλλη του πρόσφερε το δρόμο της αρετής, που ήταν ένας δρόμος κακοτράχυλος και πολύ, και αυτός διάλεξε το δρόμο της αρετής και πήγε από την αρετή. Αυτό μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν ήμουν παιδί και πραγματικά το θυμάμαι. Εκεί σε φάση ήταν, όταν είχε πρωτοπάρκει το ρόπαλο από ξύλο ελιάς, από ένα κορμό ελιάς που πήρε και φτιάξει το ρόπαλό του. Και επίσης, fun fact, στο κομμάτι με τον άθλο του η αρετή και η κακία ήταν, μία ήταν αρετού, η άλλη δεν θυμάμαι πως λεγόταν, αλλά σε φάση μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το μοτίβο που έχουμε δύο, εν τω μεταξύ η μουσική ακούγεται καθόλου από πίσω ή μπα, λοιπόν είναι αυτό το μοτίβο, το καλό κακό, η αρετή και η τέτοια, και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Και fun fact, στο κομμάτι της Νεμαίας, στο λιοντάρι της Νεμαίας, είχε πάει να το πολεμήσει και το λιοντάρι τυπικά το έπνιξε. Αυτό συμπίπτει πάρα πολύ με το... γιατί το λιοντάρι δεν ακούγεται τίποτα. Τώρα κάτι πρέπει να ακούγεται έτσι. Λογικά. Λοιπόν, το λιοντάρι της Νεμαίας το έπνιξε με τα χέρια του και αυτό ήταν... Ακούγεται ή δεν ακούγεται? Αμύδρα πολύ. Λογικά τώρα πρέπει να ακούγεται λίγο παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, θυμίζει πάρα πολύ το μύθο του Σαμσόν, που ο Σαμσόν είχε επιτεθεί σε ένα λιοντάρι και το σκότωσε με το κρανίο ενός γαϊδάρου. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Και στο Σαμσόν, όταν ο Σαμσόν το κάνει αυτό, όταν ξανά είχε γυρίσει πίσω, είχε βρει ότι μέσα στο στόμα του είχε φτιάξει μια μέλισσα, μια μέλισσα, είχαν φτιάξει ένα μελίσι και είχε μέλι. Και έφαγε, ρε παιδί μου, μέσα από το μέλι αυτό και είχε βρει τον περιφόρη του γρίφο. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο, ο Ηρακλής με τον Σαμσόν, και χρονικά, αν το δει κάποιο χρονικά, είναι ταυτόχρονα στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα με τέτοιο, αυτοί οι δύο έζησαν ταυτόχρονα περίπου. Αν και υπάρχει, αν και δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, ότι δεν υπήρχε ένας Ηρακλής μόνο, υπήρχαν παραπάνω Ηρακλίδες. Λοιπόν, δηλαδή δεν υπήρχε μόνο ένας Ηρακλής που τα έκανε όλα αυτά, απλά ήταν το όνομα που έμεινε ως μύθος. Λοιπόν, και όταν ο Ηρακλής σκότωσε που λέτε το λιοντάρι της Νεμαίας, επειδή το λιοντάρι της Νεμαίας δεν μπορούσε να το τρυπήσει τίποτα, γι' αυτό και το πάλεψε με τα χέρια του και το έπνιξε,
όταν το σκίζει, το σκίσει με τα ίδια του τα νύχια. Αυτό το ίδιο έκανε και ο Σαμσόν για να πάρει την, το τη δωρά. Μα, ωραία λέξη και αυτή η δωρά. Λοιπόν, και fun fact νούμερο 2, 3, fun fact και αυτό, whatever. Ο Ηρακλής με τη μάχη του με την Νεμαία Ήδρα, με το λιτάρι της Νεμαίας, εγκαθίδρυσε το Παγκράτιο. Το Παγκράτιο είχε ως έναρξη εκείνη τη μάχη του Ηρακλή με το λιτάρι της Νεμαίας, που βρήκε τρόπο να το πνίξει με τα χέρια του, παλεύοντάς του στην ουσία ένα σώμα με σώμα. Το προχθές το έβλεπα σαν ντοκιμαντέρ αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το ήξερα. Ήταν σε φάση, έλεγε για το Παγκράτιο πως ξεκίνησε και αυτά και το ανέφερε ότι ξέρεις κάτι, το Παγκράτιο ήταν τα channel points θα τα φτιάξεις καλησπέρα κιόλας. Εννοείς να πετάγονται channel points και αυτά. Δεν έχω, έχω μόνο το donation προς το παρόν. Πάνω, ανοιχτά, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά. Γενικά να σας πω την αλήθεια, με τα channel points λίγο το σκέφτομαι. Τυπικά πιο πολύ οτιδήποτε σε τέτοια φάση πηγαίνουν στο Twitch παρά στον δημιουργό. Ναι, αυτό, λαβές φάση. Αλλά η καθίδρυση, ο πρώτος που το έφτιαξε ήταν ο Ηρακλής, που το εφήβραν, μπορούσε να πει κάποιος. Πάντως που λέτε σε VXR Gaming για τα points και αυτά, πρέπει να το φτιάξω και αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές προτιμώ αν κάποιος θέλει να βοηθήσει το κανάλι ή οτιδήποτε, ρε παιδί μου, ή το stream, με τα κανονικά donate, γιατί έρχεται όλο το ποσό στο, σε μένα, δεν κρατάει. Εντάξει, θυμάμαι τις προάλλες με δύο subs και αυτά είναι εξαφανισμένα, δεν υπάρχουν καν περασμένα στο τέτοιο, τα παιδιά πλήρωσαν κανονικά. Anyway, γενικά αν το ξέρετε αυτό, υπάρχει βιβλίο που καταγράφει τα κοινά στοιχεία από διάφορα ιερά βιβλία θρησκειών, π.χ. κατακλυσμός. Εμείς στην Ελλάδα στον κατακλυσμό είχαμε τον, πώς τους λέγανε, Δευκαλίωνας. Λοιπόν, τα channel points τα αποκτάς βλέποντας το stream και κερδίζεις κάποια προνόμια όπως VIP και τέτοια. Αλήθεια. Πρέπει να τα φτιάξω αυτά. Δεν έκατσα καθόλου. Αυτή η εβδομάδα με πήγε τρένο, πραγματικά με πήγε τρένο. Ευελπιστώ τώρα η επόμενη που θα είναι λίγο πιο ήπια, πραγματικά θα είναι πιο ήπια, να κάτσω λίγο να τα σετάρω. Δεν έχω ιδέα, απλά θυμάμαι ότι έκανε διατά μπαμπ στο στρώμα μετά από κάθε λεπτό. Χριστέ μου, εγώ έκανα νιτζούζου και κοιόκουσιν. Ακόμα πονάει το χέρι μου, το ξύλωσα βασικά. Νιτζούτσου ρε φίλε, τεχνική κι αυτή. Anyway, ωραία πλάκα είχε μέχρι ένα σημείο. Διόρθωσε όσο μπορείς το παραμύθι. Παράμυθι. Ενημέρωση πληροφοριών, κομπλέ. Λοιπόν, ναι, μοιάζουν πολύ, γενικά Γκιλγκαμέσ, επίσης πολύ ωραία ιστορία. Εν τω μεταξύ, γενικά, αν το πάρεις σε μια ιστορία, όλη η μυθολογία των λαών είναι εκεί. Υπήρχε ένα βιβλίο και κάπου εδώ μέσα πρέπει να είναι χωμένο και αυτό τώρα στον κόρακα είναι χωμένο, δεν έχω ιδέα. Πρέπει να το βρω. Κάπου αρμενίζει. Υπάρχει ένα βιβλίο που είχε βγάλει το Sky κάποτε, γιατί έβγαζε και ένα σοβαρό βιβλίο κάπου το Sky. Τέχνη των Νίτζα, ισχύει. Λοιπόν, που λεγόταν η μύθη από όλο τον κόσμο, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε μυθολογίες από όλο τον λαό, από τους λαούς. Και έπαιρνε σε ένα ποτπουρί. Ο Ζαρατούστρα των Περσών είναι ωραίο. Εγώ να σου πω το Ζαρατούστρα του τέτοιου έχω διαβάσει. Πρόσφατα έκατσα και ασχολήθηκα λίγο του Νίτσε, τα αδιαφή Ζαρατούστρα. Αλληγορία φυσικά, αλλά. Πρόσφατα υπάρχει ένα πολύ ωραίο κανάλι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, το οποίο πιάνει όλες τις θρησκείες και με καρτούν, συνοπτικά μέσα σε 10 λεπτά σου εξηγεί όλο τι πραγματεύεται και αυτά, και έμαθα για το Ζαρατούστρα, που τυπικά ο Ζαρατούστρα είναι από τους πρώτους, από τους πιο αρχαίους θεούς που υπάρχουν γενικά, ρε παιδί μου, και πριν από τους Πέρσες ήταν οι αυτοί που μέναν τέλος πάντων πριν από τους Πέρσες εκεί στην τέτοια, δηλαδή έρχεται από πολύ μακριά στο χρόνο ο Ζαρατούστρα ως θεότητα, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον. Και ο χριστιανισμός έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία του Ζαρατούστρα, του Ζωροαστρισμού όπως λέγεται νομίζω η θρησκεία,
ζωραστρισμός και τα έχει ενσωματώσει μαζί με το Μύθρα και με όλα τα ωραία. Τώρα που λέτε Ηρακλής, η σειρά, τα πρώτα επεισόδια ήταν τότε επική σειρά, ε. Για κάτσε, πρέπει να, κάτι να έχω, κάτι να έχω κάπου, αλλά δεν είμαι σίγουρος, πραγματικά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω κάποια από αυτά, όπως το Robin Hood, το Ρομπέντον, ας το θυμάστε, που λέγε Robin Hood, το υπόκειο με το ελάφι, αυτά, το Μόγλι, τα ποια άλλα ήταν που βλέπουμε, παιδιά, το Ζωρό και αυτά, παίζει να τα έχω, ή το κορυφαία. Πραγματικά είναι πολύ σπάνια πλέον να τα βρείτε. Έχω μόνο το ανθρώπινο σώμα και τις ανακαλύψεις. Είναι το κάποτε ο άνθρωπος, κάποτε ήταν ο άνθρωπος, κάποτε ήταν το ανθρώπινο σώμα. Λοιπόν, όχι αυτά. Τα πρώτα επεισόδια, αυτό λες. Μου λέει το παιδικό, γιατί είχε βγάλει κάποια παιδικά τότε. Το μεταξύ, δεν έχω το σκληρό, δεν έχω συνδέσει το σκληρό. Μπράβο, Κώστα, έξυπνος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί έκανα το γραφείο, οπότε δεν έχω σκληρό επάνω, εξωτερικό. Τέλος πάντων, δεν θα σας δείξω, δεν γαμώ το. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές με τον Ηρακλή δεν έχει πάρα πολύ ωραία παιδικά πάντως κινούμενο. Λοιπόν, καλά, μετά ξέφυγε πάρα πολύ. Τι να σου κάνει, έναν Ιόλα, όχι, 12 επεισόδια να σου. Μετά τι να γεμίσει, πραγματικά. Δηλαδή, τόσα χρόνια με 12 άθλους θα τα βγάλουμε πέρα, δεν είχε. Λοιπόν, και σε γενικές γραμμές αξίζει να ασχοληθείτε. Και αν έχετε παιδιά οτιδήποτε, να τα εισάγετε σιγά σιγά, είναι πολύ ωραίο. Ηθικά διδάγματα δεν παίρνεις από τη μυθολογία των Ελλήνων, ίσως τον ηρωισμό περισσότερο. Δηλαδή ο Έσωπος σου μένει και κάτι. Στη μυθολογία, πόσα αρχίδια ήταν οι θεοί, γιατί όντως οι βασικά, ας σου πω κάτι. Να σας πω μάλλον κάτι. Οι αρχαίοι Έλληνες θεοί ήταν αρχίδια, αλλά ήταν πιο κοντά στον άνθρωπο. Γενικά, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους θεούς που υπήρχαν εκεί, υπάρχουν, ήταν σαν να βλέπεις ανθρώπους με λίγο παραπάνω δυνάμεις. Δηλαδή, πραγματικά και στα καλά τους και στα κακά τους ήταν ο ορισμός του ανθρώπου. Δηλαδή, αν το καλωδείς, το αρχαίο ελληνικό πάνθεον ήταν και είναι σε φάση. Αν το σκεφτείς λίγο, τυπικά θεοί, οι οποίοι, εντάξει, εμφανισιακά έμοιαζαν με τον άνθρωπο και είχαν όλα τις αρετές και τα ελαττώματα των ανθρώπων σε υπερβολικό βαθμό. Κακία, μίσθος, αγάπη, έρωτα, πάθος, ηρωισμό. Δηλαδή ήταν ένα κάτω πτώρο των ανθρώπων, των αρχαίων Ελλήνων. Οπότε τυπικά εγώ κάπως έτσι θα μπορούσα να το κυλάβω. Ότι... Και μ' αρέσει αυτό σε σχέση με άλλους θεούς που είναι απόμακροι, divine και... Λοιπόν, ναι, είδα η ΕΡΤ, τα τιμάει ακόμη τα μια φορά και ένα καιρό, ήταν ο άνθρωπος και σε έλα ρε, πω, ναι, γαλλική σειρά, το όταν ήταν ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ωραίο και η επιστήμη και οι εφευρέσεις, τι ωραία. Ναι, γενικά είναι πολύ ανθρωποκεντρική θρησκεία και άμα το καλοσκεφτείτε, ίσως και γι' αυτό μετέπειτα, ρε παιδί μου, δεν δυσκολεύτηκε, αν και υπήρχαν πολλές τέτοιες, γιατί ήταν πολύ εύκολο απλώς ο κόσμος να περάσει από τον δωδεκαθεϊσμό, αν και υπήρχαν πολύ περισσότεροι θεοί. Στο τέτοιο, γιατί υπήρχαν πάρα, βασικά κοινά δεν υπήρχαν τόσα πολλά, αλλά σε γενικές γραμμές δεν εξαρτιόταν η ζωή τους από τους θεούς. Δηλαδή, καλός ή κακός, ναι, μεν κάναν καμιά θυσία ή καμιά σπονδή για το τυπικό. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, Νικόλα μου. Εξαργύρωση για επισήμανση μηνύματος, λέει. Τι έγινε, τι φάση. Περίεργη φάση, λίγο το Twitch δεν μας τα λέει καλά. Anyway. Και ναι, μ' αρέσει, γιατί ήταν τελείως ανθρωποκεντρική, όπως λες. Ο άνθρωπος στο κέντρο. Και γενικά αυτή είναι η φάση των αρχαίων Ελλήνων. Ο άνθρωπος να γίνει καλύτερος κάποια στιγμή. Τώρα, η αρετή, η μεγάλη λέξη επίσης. Anyway, είναι ιστορία όμως για ένα άλλο επεισόδιο όλο αυτό. Λοιπόν, τα Βυζαντινά βέβαια και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δεν έχουμε πολλές ιστορίες. Γιατί τουλάχιστον που να έχουν μείνει τόσο πολύ. Γιατί πιστεύω ότι εκείνα τα χρόνια πιο πολύ ήταν
απλά η ιστορία του Χριστού, πως η γιαγιά μου με μεγάλωσε με αυτό και μου το έλεγε σαν παραμύθι, παιδί μου, η γέννηση, ο θάνατος, όλο αυτό. Τυπικά για πολλούς ανθρώπους είναι ένα παραμύθι και αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος άνετα, αλλά χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, γιατί και ο Χριστιανός Ορθόδοξο είμαι, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, νομίζω η ελληνική μυθολογία είναι ολίγη στο ταξίδι της ανθρώπινης ψυχής προς τη θέωσή της. Είναι σαν το θέατρο. Μόνο που το θέατρο είναι πιο συμπυκνωμένο. Δηλαδή, ξεκινάς, έχεις την πάλη του καλού, κακού ή οτιδήποτε, έρχεται η νέμεση και στο τέλος έρχεται η λύτρωση, ρε παιδί μου. Έρχεται η κάθαρση. Κάθαρση δεν είναι στο τέτοιο αυτή. Γενικά, ναι. Ναι, όπως και ο Ηρακλής. Δηλαδή, αν δεις το ταξίδι του Ηρακλή, ρε παιδί μου, έκανε ό,τι ήταν να κάνει και στο τέλος έφτασε. Βέβαια, πολύ άσχημα, αλλά έγινε και αυτός Θεός. Ωραίες ιστορίες, ωραία πράγματα να συζητάς και να λες. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για να τα μπορέσεις να τα πεις κάποια αυτά, να τα συζητήσεις κάποια στιγμή, πρέπει για αρχή να τα διαβάσεις και να έχεις μια μικρή γνώμη της μυθολογίας. Σας ξαναλέω, αγαπημένος στην ελληνική μυθολογία τουλάχιστον για μένα ήταν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής μου άρεσε πάρα πολύ. Δεύτερος αγαπημένος, βασικά θα σας πω αυτόν που δεν συμπαθούσα καθόλου. Αυτός που δεν συμπαθούσα καθόλου ήταν ο ποιος ήταν με την αργοναυτική εκστρατεία, με την Αργό. Ο πώς τον λέγανε, έλαγα μου το τώρα, ο Ιάσονας. Δεν ξέρω, αν και να πω fun fact με τον Ιάσονα, αυτό που μου έχει μείνει είναι το μονοσάνδαλος. Όταν πήγαινε να βρει το θείο του, ο οποίος είχε το βασίλειο, ρε παιδί μου, πάρει από τον πατέρα του και αυτά, που τον έστειλε στην Κολχίδα για να φέρει το χρυσό μαλαδέρας στο δρόμο, και αυτός ήταν ο χρησμός που είχαν δώσει ότι θα πήγαινε να βρει τέτοιο. Αυτός που θα ερχόταν για να πάρει το θρόνο θα φορούσε μόνο ένα σανδάλι. Λοιπόν, σε ένα ποτάμι κάτι έγινε και έχασε το ένα του σανδάλι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η φάση, και κάθε φορά που τυχαίνει, ρε παιδί μου, να φοράω παντόφλες και για κάποιο λόγο μία εξαφανίζεται και κυκλοφορώ με μία παντόφλα, μου έρχεται αυτό στο μυαλό, μονοσάνδαλος, ρε παιδί μου, Ιάσονας. Λοιπόν, αν και δεν το συμπαθούσα καθόλου αυτό τον ήρωα, μέχρι που πήγε Κορχίδα, του ούστα. Μετά, ρε παιδί μου, πολύ μνόπανο, πραγματικά δεν ξέρω, για κάποιο λόγο δεν τον πολύ χώνευω όταν ήμουν παιδί και μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο. Και στο τέλος, πω, είναι ορισμός του ήρωα, ο οποίος, ρε παιδί μου, έκανε όλο αυτό, έφερε την, πώς τη λέγανε, την κοπέλα, την κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, την οποία την έταξε γάμο, ιστορία, κλασικός τέτοιος, στάζει γάμο, ρε παιδί μου, για να τον βοηθήσει, την παίρνει μαζί, ήταν μα, η Κασάνδρα, όχι Κασάνδρα, ήταν πια, ήταν μότο. Δεν θυμάμαι τώρα, επειδή ήταν μάγισσα, τον βοήθησε να νικήσει τον Τάλο, τον βοήθησε στο ταξίδι του, σε όλο το ταξίδι που είχε, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, γάμο, το είχα διαβάσει πιο μικρός και δεν θυμάμαι από τον τίτλο, το οποίο είναι μια αλληγορία, μια αναλλαγή στο μύθο, πώς ξεκίνησε και έγινε όλη η εκστρατεία. Πολύ ωραίο. Η αργοναυτική εκστρατεία τη λάτρευα, αλλά πραγματικά ο Ιάσονας ήταν γαμισέτα. Και στο τέλος, αφού γίνανε όλα, πέθανε. Γύρισε πίσω συνταξιούχος τελείως, ρε παιδί μου, ο ήρωας. Κάθεται κάτω από την Αργό ο μεγάλος τώρα και θυμάται τις παλιές δόξες. Φανταστείτε το, έτσι κάνετε το εικόνα. Και πέφτει το τέτοιο της Αργός στο κεφάλι και τον σκοτώνει. Δηλαδή, γαμό. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω, ήταν σε φάση ίσως από τους πιο τραγικούς. Για μένα, ο Ηρακλής δεν είναι τόσο τραγικός, εντάξει, πέθανε τραγικά, αλλά ο Ιάσονος για μένα είναι ο πιο τραγικός από όλους, γιατί είχε τον πιο ηλίθιο θάνατο, ούτε ηρωικά, βασικά κανένας από αυτούς δεν πέθανε ηρωικά. Πραγματικά, ο Βελερωφόντης καλά, το είχε καβαλήσει, όχι μόνο τον πήγα, το είχε καβαλήσει και το καλάμι κυριολεκτικά, και στο τέλος πέθανε και αυτός στην Αδράνεια και στο τέτοιο. Γενικά, είναι αυτό με τους ήρωες, λίγοι είναι οι ήρωες οι οποίοι έμειναν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι ήρωες που έμειναν και στο τέλος ο πιο δοξασμένος από όλους ήταν ο Οδυσσέας. Και νομίζω ότι ήταν πιο δοξασμένος γιατί ήταν πιο κοντά στον άνθρωπο. Οι άλλοι ήταν πιο. Ο Οδυσσέας μυθολογικό κομμάτι φαίνεται. Αλλά ο Οδυσσέας, ρε παιδί μου, είχε ένα ωραίο τέλος. Και ο Περσέας, δηλαδή, για σκέψου τώρα λίγο. Τώρα μου έρχονται σιγά σιγά ό,τι μάθαμε παιδιά και μεγαλώσαμε μυθολογία. Δεν υπήρχε και κανένας. Για κάτσε να το ανοίξω αυτό. Δεν υπήρχε και κανένας ήρωας Έλληνας, αρχαίος Έλληνας που... Μπράβο! Παιδιά, κατεβάστε το. Είσαι θεός, πραγματικά. Μύθι από όλο τον κόσμο. Κατεβάστε το, Νίλ Φίλιπ. Τρομερό, τρομερό. Είναι top.
παίρνετε μια εικόνα από οτιδήποτε υπάρχει. Σήμερα αυτό που δεν έκανα εγώ το κάνεις εσύ. Πραγματικά δεν έχω λόγια, ειλικρινά όμως. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν. Αλλά ναι, όλοι οι ήρωες είχαν ένα τραγικό τέλος. Δηλαδή, σας ξαναλέω, ο Περσέας. Ο Περσέας δεν ήταν. Ο Θησέας, sorry. Ο Περσέας, Θησέας, ναι. Ο Θησέας πήγε στο τέτοιο. Πήγε στο Μινόταυρο. Κερδίζει το Μινόταυρο, ρε παιδί μου, μπαμ, μπουμ, όλα κομπλέ. Γυρνάει στο τέλος και επειδή ήταν ηλίθιος και είχε ξεχάσει το τέτοιο, τα πανιά μαύρα, αυτοκτόνησε ο πατέρας του Αιγαίας και το Αιγαίο Πέλαγος πήρε το όνομα. Δηλαδή, μεγάλη υπόθεση στα PDF. Αλλά πραγματικά, ελληνική μυθολογία, τώρα πήρα φόρα. Ελληνική μυθολογία, πραγματικά, με το καλά σκεφτείς. Είναι τόσο τραγικοί οι ήρωες. Βασικά, είναι οι αρχαίοι, οι Έλληνες ήρωες, είναι σε φάση με το καλά σκεφτείς, δεν είχαν και πολύ μυαλό. Δηλαδή, ήταν οι σας γαμάω στο σχολείο, ρε παιδί μου, παίζουμε ξύλο και φάπες και είμαστε πολύ τέτοιο, αλλά που μετέπειτα μυαλό δεν πολύ τραβούσε η ομάδα. Δηλαδή, για να είσαι ήρωας έπρεπε να το σπαθεί να δουλεύει η κάργα, αλλά μετά, άμα πρόκειται για μυαλό ή για οτιδήποτε, έλα ρε τώρα, μεγάλα Αλεξάνδρος ήταν ιστορία, τι μυθολογία. Είσαι και λέει την Ζεύς, Ζούς. Πραγματικά, Ο Ίκαρος και Δέδαλος, υπεροψία, δηλαδή, η μυθολογία είναι η τιμωρία. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Σκέψου τώρα, Ίκαρος και Δέδαλος. Γίνεται όλη η ιστορία. Πολύ ωραία ιστορία. Βέβαια, τον Ίκαρο τον θεώρησε μεγάλο μαλακιστήρι. Το Δέδαλο τον θαύμαζα. Αλλά ο Ίκαρος παίζει να είναι πιο μεγάλο μαλακιστήρι. Sorry κιόλα που το λέω, αλλά κυριολεκτικά όμως. Φτιάχνει τώρα, είναι οι πρώτοι άνθρωποι που πετάνε. Σκέψου το έτσι. Πρώτα Βίντσι εποχή. Φτιάχνει ο Δέδαλος τα φτερά και καταφέρνουν και πετάνε. Και του λέει πέτα, αλλά με σύνεση, μην πας ψηλά στον ήλιο για να δραπετεύσουν από τον. Πώς το λένε, λαβύρινθο. Επίσης, fun fact. Στην Ελλάδα υπήρχαν τρεις λαβύρινθοι. Βασικά ψέματα. Σε όλο τον κόσμο, στον αρχαίο υπήρχαν τρεις λαβύρινθοι. Ο ένας λαβύρινθος, στην αρχαιότητα και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Υπήρχαν τρεις λαβύρινθοι. Ο ένας ήταν ο περιβόητος μινωικός λαβύρινθος. Ωραία. Ο δεύτερος λαβύρινθος ήταν κάτω από την. Ποια ήτανε? Των Αιγυπτίων ή κάτω από τη Θήβα ή κάτω από. Κάπου υπήρχε ένας λαβύρινθος τέλος πάντων. Κάπου στη. Το έχει πει ο Σόλωνας βασικά στα τέτοια. Και ο τρίτος λαβύρινθος, όσο και απίστευτο να φαίνεται, γιατί υπήρχε λαβύρινθος και τρίτος. Όπου ευχαριστώ Chris Greece για το. Chris Greece. 7, για το follow. Λοιπόν, όσο και να φαίνεται περίεργο, λοιπόν, ο τρίτος λαβύρινθος ήταν στη Λίμνο. Ναι, και εγώ όταν το άκουσα, παρόλο που είμαι από τη Λίμνο, ο τρίτος λαβύρινθος ήταν στη Λίμνο. Και μέχρι πριν από 200 χρόνια περίπου, περιηγητές, έχει τύχει περιηγητές που είχαν έρθει από το Γάλλη και αυτά, τότε που η Λίμνος είχε αρχίσει και ξέρεις, τότε περιβόητοι Γάλλοι, Άγγλοι. Κυρίως Γάλλοι ήταν που κάναν περιηγήσεις όλη την και γράφανε. Από Λίμνο είμαι. Από Λίμνο. Λοιπόν. Είχε καταγράψει ότι όντως υπήρχε λαβύρινθος, τον είχε επισκεφτεί κιόλας. Βέβαια από τότε είχε εξαφανιστεί αυτός ο λαβύρινθος, δεν τον είχε πει ουδήποτε κανένας. Λοιπόν. Μπράβο. Ναι, και εκεί τι είχε υποθεί. Α, και γεια σου. Ναι. Αλλά αυτό το ήξερα από πιο παλιά. Ότι υπάρχει. Υπήρχε και τρίτος λαβύρινθος στη Λίμνο. Περίεργο, βέβαια, πέρα από την τέτοια, η Λίμνος είχε και αρχαίο θέατρο, τα πάντα όλα έχει αυτή η Λίμνος. Έρημο έχουμε, πυραμίδα έχουμε επίσης. Δηλαδή, χάμισέ μας, αυτό το νησί είναι ένα νησί θαύμα από μόνο του. Πραγματικά είναι ένα νησί θαύμα. Έχει τόσα πολλά παράξενα πράγματα να δεις και να επισκεφτείς. Και θα μπορούσα να το πιστέψω ότι υπήρχε πυραμίδα. Ο θάνατος του Αιγαία μου είχε μείνει παράπονο. Ναι. Διάβασες το αλήθεια, έτσι πάει. Γιατί θα σου πω, έπαιζα God of War πότε το έπαιζα. Έχω και τη συλλεκτική μέσα. Εν τω μεταξύ, κάπου εκεί πάνω υπάρχει το κουτί. Λοιπόν, έπαιζα God of War που λες. Εν τω μεταξύ, κάτσε πρέπει να το σηκώσω λίγο αυτό να φαίνεται. Λίγο πιο. Λοιπόν. Και είναι σε φάση εκεί που πάει κάτω στα υπόγεια και του λέει. Μιλάει τώρα με τον γιο του, βρίσκει ένα πιθάρι κρασί, λιμνιό κρασί και λέει
είναι από τα μέρη που γεννήθηκε, πολύ κοντά στα μέρη που γεννήθηκα. Που είχα καβλώσει τη ζωή μου, έπαιζα τότε και λέω «Ρε φίλε, εντάξει, εδώ είμαστε». Λοιπόν, συγγενής μου έμενε χρόνια στη Λίμνο. Έχεις ακουστά κανένα αυθονίδι? Όχι, αυτό το όνομα δεν το έχω καθόλου ακουστά. Στη Λίμνο με ήττα. Λοιπόν, Χριστούγεννα στο στρατό έχω κάνει. Και εγώ Χριστούγεννα μέσα ήμουνα. Βασικά, τα Χριστούγεννα ήμουνα πρώτο γκρουπάκι. Πρώτο γκρουπάκι έξω, Χριστούγεννα έκανα έξω. Πρωτοχρονιά έκανα μέσα. 12 μέρες εμπλοκή είχαμε. Γάμισε. Αλήθεια. Το ξέρα ότι ο Κράτος γεννήθηκε στη Λίμνο. Γι' αυτό το είπανε στο τέτοιο τελικά, ε! Ότι είναι πολύ κοντά στο μέρος που γεννήθηκα. Πω, καύλα ήταν, εντάξει. Sorry, παιδιά, που τα λέω έτσι σχήμα, αλλά God of War το τελευταίο ήταν ένα έπος από μόνο του. Λοιπόν. Καλό, γαμάτο. Λοιπόν. Wow. Όχι, γενικά και. Ναι. Γενικά το νησί είναι πολύ ωραίο. Και αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί ή να θες χρόνο. Θες χρόνο και αυτοκίνητο. Να τζιπ βασικά. Γιατί οτιδήποτε άλλο δεν. Μπορείς να δεις πολύ όμορφα πράγματα και καινούργια πράγματα. Αγαπημένο βιβλίο δικό μου. Κλάιν. Τώρα πιο αγαπημένο βιβλίο να σου πρώτο πω. Να σου πω, αυτό που ξεχωρίζω απ' όλα. Το top, το νούμερο ένα για μένα και το έχω ξαναπεί. Παρόλο που η κορυφαία για μένα είναι η Lovecraft, που και το νούμερο ένα για μένα, που νομίζω ότι, ξέρεις, είναι αυτό που είναι σαν το τέτοιο, γεννιέσαι ή γίνεσαι. Νομίζω ότι είναι, γίνεσαι και το ένα και σε επηρεάζει. Και αυτό που με έχει επηρεάσει λοιπόν περισσότερο και νομίζω ότι ένα κομμάτι της ζωής μου έχει πορευτεί κυρίως στο επιστημονικό κομμάτι, γιατί είμαι φυσικός για όσους δεν ξέρετε. Λοιπόν, με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ήταν 20.000 λεύγες κατά τη θάλασσα. Το Σιρμαρίλιον είναι εκεί πάνω, βλέπεις, έχω την πίπα του Μπίλμπο, αυτό εδώ, είναι η πίπα του Μπίλμπο, η οποία καπνίζει κανονικά. Σκέφτομαι σε κανένα, όταν θα μιλήσουμε για αρχοντά, απλά πρέπει να διαβάσω κανένα 2-3 ακόμα. Λοιπόν, σκέφτομαι να ανάψω κανονικά πίπα, να ράξουμε, γιατί καπνίζω ρε παιδί μου και έχω και συλλογή από πίπες ή αλλιώς καπνοσύριγγες. Και αυτή εδώ λοιπόν είναι η πίπα του Μπίλμπο από Καλαμπόκι. Missouri Meerschaum, by the way. Και ξεκινάμε από εδώ. Έχουμε το Ιστορίες της Μέσης Γης, ο Χούριν, τα παιδιά του Χούριν. Έχω το Σιρμαρίλιον. Αυτά εδώ. Λοιπόν, ο Βέρν είναι πατέρας της ψυχικής φαντασίας. Ναι, κανονικά καπνίζει. Είναι από Καλαμπόκι βέβαια. Δεν είναι η πολύ ακριβή. Η πολύ ακριβή του Γκάνταλφ κάνει 190 ευρώ βέβαια. Την ήθελα να την αγοράσω. Αλλά κάποια στιγμή. Αλλά και επίσης, αν έχετε δει, η πίπα του Γκάνταλφ είναι στον μπαστούνι. Δεν ξέρω όσοι έχετε δει τον Άρχοντα, αν το προσέξετε. Η πίπα του Γκάνταλφ είναι στον μπαστούνι που είχε ο Γκάνταλφ και αυτά που κάνει στον τέτοιο You Shall Not Pass. Στον μπαστούνι του ήταν εκεί η πίπα ενσωματωμένη. Οπότε κράκ έβγαζε από τον μπαστούνι και άναβε κανονικά ο Γκάνταλφ και κάπνιζε, ρε παιδί μου. Γαμάτο. Λοιπόν, και ο Τόλκιν, μεγάλος καπνιστής, δηλαδή σε φάση πατέρας. Τέλος πάντων, ναι. Κάποια μέρα το ψήνω, πραγματικά. Απλά σε φάση δεν ξέρω πώς θα το πάρετε. Λοιπόν, ναι, αλλά υπάρχει. Υπάρχει η ρέπλικα και καπνίζει κιόλα η ρέπλικα αυτή. Είναι πολύ καλή. Βέβαια, σε αυτές, π.χ. εδώ στο Bilbo, δεν μπαίνει φίλτρο. Είναι τόσο λεπτό. Αλλά, π.χ. του Γκάνταλφ, όπως και αυτή του Bilbo, έχουν πολύ μακρύ στόμια. Γιατί έχουν μακρύ στόμιο, επειδή δεν έχει φίλτρο, ο καπνός μέχρι να τον ρουφήξεις θέλει πολύ απάλο τράβηγμα, γιατί όταν ρουφάς βία την μπίπε, τώρα θα σας κάνω και μαθήματα καπνίσματος, επάνω να ρουφάς πολύ έντονα και δυνατά, ο καπνός φεύγει ζεστός με αποτέλεσμα να σε κάψει και μαζί με αυτό τραβάς και υγρά και όσο περίεργο και να σας φαίνεται, ο καπνός της πίπας όσο καίγεται, βγάζει υγρά, γιατί είναι αρκετά υγρός ο καπνός από μόνος του, δεν είναι ξερός όπως το τσιγάρο, καμία σχέση. Οπότε αυτές εδώ λοιπόν έχουν πολύ μεγάλο στόμιο, ώστε καθώς λοιπόν ρουφάς, παίρνεις την τζούρα σου, προλαβαίνει ο καπνός και κρυώνει. Οπότε στο στόμα σου, στη γλώσσα σου φτάνει και δεν σε καίει, γιατί μπορείς να την κάψεις τη γλώσσα σου άνετα από, άμα δεν προσέξεις. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό και του Μπίλμπο και του τέτοιου και αυτή του Γκάνταλφ
Είναι από αυτές τις βιβλιοθήκες. Το έχουν σε φάση, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Υπάρχει συγκεκριμένη τέτοια λέξη για το συγκεκριμένο για τη σκρινή πιπά. Και είναι σε φάση. Να σου πω την αλήθεια. Δεν παίρνω, δεν πρόκειται να αγοράσω. Έχω βρει πολλές πίπες από. Ακούγεται έτσι. Ας πάρω με τη σειρά μάλλον. Έχει διαβάσει το Children of Time του Άντριαν Τσαϊκόφσκι. Θεωρείται ένα φοβερό σύγχρονο sci-fi, αλλά δεν έχει μεταφραστεί. Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Και τώρα το ακούω πρώτη φορά. Δεν έχει τύχει να το διαβάσω. Λοιπόν, από AliExpress δεν παίρνω και θα σας πω ότι από εκεί να παίρνω. Γιατί αυτές οι πίπες που έχουν με 5 και με 2 και με 3 ευρώ δεν αξίζουν. Μπορεί να είναι καλές οτιδήποτε, αλλά όχι. Προτιμώ από επώνυμους κατασκευαστές και έχει και η Ελλάδα πολύ καλή παραγωγή, η PPEX. Σε φάση βγάζουν πάρα πολύ καλές και πολύ οικονομικές με 19 με 20 ευρώ. Οπότε προτιμώ τα λεφτά να τα δώσω εδώ Ελλάδα ή να πάρω μια σαβινιέλ, θέλω να πάρω παρεπιπτόντως. Θα σου πάνω. Τα λεφτά μας εκεί! Λοιπόν... Και ο Ισάκ Ασίμοφ έχει... Ναι! Πού ήσουνα, παιδί μου, την προηγούμενη Κυριακή που μιλάγαμε για επιστημονική φαντασία, η νύχτα. Δεν έχω διαβάσει το iRobot, αν και παίξαμε χθες το Detroit Become Human, το οποίο είναι πάνω στο iRobot βασισμένο. Λοιπόν, η νύχτα μου αρέσει. Α, για διακοσμητικό, ναι, αλλά να σου πω την αλήθεια, προτιμώ να έχει και λειτουργική αξία. Είναι ωραία να τις βλέπεις, αλλά σκέψου τώρα να αράζεις, να ανάψεις την πίπα του Γκάνταλφ, η οποία γαμάει παρεπιπτόντως και είναι πολύ ωραία. Σου λέω, αυτή που καπνίζει. Είναι, πώς λέγεται, Church Warden. Άμα το δίνει και ο Γιώργος εδώ, έχει ένα παιδί το οποίο ξέρει πολύ καλά από αυτά. Church Warden, είναι οι εκκλησιαστικές πίπες. Είναι αυτές οι πίπες λοιπόν, που όπως είχε ο Γκάνταλφ, τις είχαν οι φύλακες των ναών στη Γερμανία. Γι' αυτό νομίζω είναι Church Warden, κάπως έτσι λέγεται σε φάση, το είδος. Το τόσο μακρύ. Ώστε ο φύλακας, αυτός που φύλαγε ο νυχτοφύλακας, που φύλαγε το ναό, γιατί τότε σε εκείνα τα χρόνια σκοτώνω τον Αβέρτα με προτεστάντες και. Λοιπόν, σε φάση είχε. Άραζε και δεν χρειάζεται καν να την πιάσει. Απλά σε φάση αράζει, χαλαρός, ρε παιδί. Δεν κρατάς το χέρι σου εδώ πέρα, το χέρι σου είναι κάτω και είναι κυριλέ. Χαλαρώνει, είναι το υπέρτατο άραγμα. Λοιπόν, το θέμα να την καπνίζει μόνο είναι να κάνει. Καραβάκια δεν κάνει, αλλά ξέρω να κάνω κύκλους. Πραγματικά αυτό, κύκλους, βλέπει κύκλους. Λοιπόν, όταν στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν, ψηθείτε, θα ανάψω πίπα και θα κάτσουμε να θα σας κάνω επίδειξη στις τέχνες. Καραβάκια δεν βγάζω, αλλά βγάζω καμιά δεκαπενταριά κύκλους ένας μετά τον άλλον, έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, αλλά ναι. Tolkien, καλές ιστορίες, τρομερές ιστορίες. Ιστορίες με δράκους, παραμύθια και. Το θέμα δεν είναι να καπνίζεις, ναι, να κάνεις καραβάκια. Θα σας δείξω τώρα, μια που περνάμε στη Γερμανία, πολύ ωραία πάσα, πώς το έφερα όμως, χωρίς να το θέλω κατά λάθος. Θα μιλήσω για τους πατέρες των σύγχρονων παραμυθιών, η αδερφή Γκριμ. Γαμάτο θα ήταν, φαντάζεσαι, να μπορείς να καπνίσεις τον καπνό και να βγάζεις καραβάκια και. Καλησπέρα σας, σου μπήκατε χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, αν και δεν υπήρξα καπνιστής ποτέ, νομίζω ότι η πίπα δεν έχει σχέση ποιότητας, όχι καμιά σχέση. Κάπνιζα στριφτό για περιστασιακά. Γενικά, όλους τους παραδόξους, το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσα να μάθω στη ζωή μου ποτέ και να πω ότι ξαρτώμαι και να δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό είναι το κάπνισμα. Να μπορούσα να κόψω και το φαΐ έτσι όπως το κάπνισμα πραγματικά. Λοιπόν, τα στριφτά και αυτά όμως τα σταμάτησα μαχαίρι από τότε που άρχισα να καπνίζω τέτοιο. Δηλαδή, σκέψου. Όταν έβγαινα συνήθως, άναβα ρε παιδί μου κάνα τσιγάρο. Στο σπίτι, όχι τόσο συχνά. Αλλά υπήρξε περίοδος που κάπνιζα αρκετά συχνά ρε παιδί μου, κυρίως στριφτό. Με το που πήρα την πρώτη πίπα που δοκίμασα, που ακούγονται τόσο awkward όλα αυτά. Τέλος πάντων, καπνοσύριγγα θα το λέω. Λοιπόν, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, μ' αρέσει γιατί είσαι και το τσιγάρο από πίσω. Τέλος πάντων, με το που δοκίμασα το πρώτο κάπνισμα έτσι σε φάση, σταμάτησα να καπνίζω στριφτά οτιδήποτε. Είναι τεράστια διαφορά. Το καπνό καταρχάς, μέγα λάθος, δεν τον κατεβάζει κανένας. Όταν καπνίζει πίπα, ο καπνός μένει στο στόμα. Είναι για το άρωμα. Όχι, ηλεκτρονικό δεν καπνίζω. Δεν μ' αρέσει το ηλεκτρονικό. Γιατί το ηλεκτρονικό κρατάει υγρό στους πνεύμονες. Γι' αυτό ο αδερφός μου καπνίζει ηλεκτρονικό και τον φωνάζω όλη την ώρα. Λοιπόν. Όχι. Είναι ωραίο το ηλεκτρονικό. Έχει ωραία αίσθηση, αλλά γενικά όλο αυτό κατακάθεται στους πνεύμονες. Γιατί το κατεβάζει τέρμα. Όταν καπνίζει πίπα, λοιπόν, σας ξαναλέω, ο καπνός μένει στο στόμα. Μέχρι εδώ.
πιο κάτω δεν πάει. Οπότε, θες τη γεύση και το άρωμα. Εν τω μεταξύ, έχει τύχει να έχω βγει τώρα βράδυ και να είμαι σε φάση. Είμαι από αυτούς που όταν έβγαινα, τότε που τραβούταν το κάπνιζα, άναβα πίπα στα μπαρ. Κανονικά, ρε παιδί μου, κάθομαι και κάπνιζα. Και είχα βάλει μια φορά έναν αρωματικό βανίλιας. Ένα μίξ, ρε παιδί μου, γιατί έχει πολύ. Κάπνιζα με πολύ ωραία αρώματα. Τέλος πάντων, και σκέψου τώρα, είναι το πιο γαμάτο πράγμα. Είσαι μια ιστορία μόνο, μια φασία. Είναι πολύ ωραίο και για να πιάσει κουβέντα. Και γενικά είναι πολύ ωραία φάση. Στην αρχή ντρεπόμουν, αλλά μετά πήρα το κολλάι. Λοιπόν, και κάμιζα την τέτοια και γυρνάω, πάω τώρα να πάω τουαλέτα. Αφήνω τα καπνικά μου και αυτά. Και περνάω από δύο κοπέλες που ήταν σε ένα stand, γνωστές εδώ από το τέτοιο. Και μου λέει, πω, μυρίζεις πάρα πολύ όμορφο. Μυρίζεις φρεσκάδα, βανίλια, τι μου είχαν πει. Και είναι η πρώτη φορά που μου είπαν κοπέλες ότι μυρίζω πάρα πολύ όμορφο και τους άρεσε πάρα πολύ το άρωμά μου. Και δεν ήταν το άρωμα η κολόνια, γιατί εκείνη η μέρα δεν έχει φορούσε κολόνια. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν από το καπνό της πίπας. Δηλαδή, ειδικά κι αν έχεις γένεια, ρε παιδί μου, όσο περίεργο και να σας φαίνεται. Βασικά, περίεργο δεν είναι, αλλά δεν το έχετε ξανακούσει προφανώς τόσο τέτοιο. Ο καπνός, το άρωμα, μένει για ένα διάστημα στα γένεια. Οπότε, τυπικά σκέψου τώρα, μυρίζεις βανίλια, ρε παιδί μου, αν καπνίζεις βανίλια ή οτιδήποτε. Anyway, αυτά για το καπνίσμα πίπας. Του μεταξύ τα καπνικά τα έχω στο πλάι και τώρα που το σκέφτομαι θα με έψηνε να ανάψω τέτοια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ευγενικό ή όχι, είμαι με όλους εσάς εδώ. Ίσως το επόμενο αν ψήνεστε να κάνουμε τέτοιο, να είναι και πιο. Θα είναι σε φάση παππού στο τζάκι, άναψε την πίπα του, άραξε και έλεγε για παραμύθια. Ταιριάζει με το ύφος, δεν θα πω ότι ψέματα ότι δεν ταιριάζει. Νομίζω. Και το μεταξύ. Βασικά αυτό το ότι τα χόλα σε ακτίνα δράσης, αυτή είναι η θήκη που τα κουβαλάω έξω όταν βγαίνω. Οι δύο που έχω είναι αυτές εδώ. Αυτή είναι η πρώτη μου, αυτή μου έστειλε δώρο ένας φίλος, ο οποίος σταμάτησε το καπνίσμα πίπας γιατί δεν του άρεσε. Και... πλατφόρμα. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ. Μάλλον η πρώτη μου ήταν αυτή. Οι ίδιες μοιάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και είναι μια πολύ καλή φάση γενικά. Σε γενικές γραμμές είναι όλα τα λεφτά. Δηλαδή, τώρα είμαι σε φάση να το. Anyway, για πείτε μου, θα σας ενοχλούσε εσάς προσωπικά. Να σου πω, αυτές είναι οι κλασικές. Αυτές είναι οι κλασικές παππουδίστικες. Οι πολύ ωραίες είναι οι μπόκερ. Οι μπόκερ είναι κοντό. Τέλος πάντων, τώρα άμα αρχίσω και λέω για αυτά, δεν σταματήσω ποτέ όμως. Λοιπόν... πέφτουνε πράγματα. Τι δίνεται σημασία. Και είναι σε φάση ο άνθρωπος, ο οποίος όταν είσαι σαν τα παππούδια και έχεις όλα τα καπνικά σου, καπνί και ιστορίες στα τέτοια. Το μεταξύ... τα χαρακτηριστικά. Όπα, sorry. Τα έχω ρημάξει όλα εδώ μέσα. Σιγά σιγά θα σας λέω για ιστορίες, θα λέμε για παραμύθια και θα στρώνουμε και το τέτοιο. Λοιπόν. Το μεταξύ κάπου είχα τη βάση, γιατί αυτές έχουν και βάση. Μισό λεπτάκι. Μα σήμερα κλείσει, έχεις μέχρι δερμάτινη βάση για το τέτοιο. Λοιπόν. Τώρα, ας πάμε όμως στο θέμα των παραμυθιών. Ακούγεται και η μουσική από πίσω, ταιριάζει πάρα πολύ. Επίσης πατεντούλα, όταν βγαίνεις έξω έχει αυτό το πράγμα, βάζεις χάρα για να μην χαλάει, να μην τη σβήνει ο αέρας. Και είμαστε περίεργοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτό. Σχεδιαστικά είναι ενδιαφέρον, δείξε μας στον browser. Σε ένα άλλο τέτοιο θα ασχοληθώ εντατικά. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο αρωματική, αυτό είναι ένα άρωμα που μου έχει φέρει ο αδερφός μου τα καράβια. Anyway, θα σας δείξω κάποια στιγμή, αλλά που θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, αφού δεν το μυρίζουμε, κοίτα το Twitch. Ναι, καλά, σωστό και αυτό. Αχ, δεν πειράζει. Ας τα αφήσω. Δεν ξέρω τους κανόνες του Twitch αυτό, αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπεται το κάπνισμα, αλλά ok, whatever. Θα σας δείξω τώρα, μιας που λέγαμε για Γερμανούς. Ναι, ξέρω, καταλάβαινε τι λες. Κρίμα θα είναι να χάθει το κανάλι από αυτό, Λοιπόν... αυτό είναι το κόσμο μου.
Λοιπόν, complete first edition, the original folk and fairy tales of the Brothers Grimm. Έχει τρομερή εικονογράφηση. Εντάξει, η μυρωδιά είναι λίγο... Θα σας δείξω τώρα την εικονογράφηση που έχει. Είναι τα original παραμύθια. Ούνους Βαλχάλα Γερμανούς. Άκου να δεις. Σε γενικές γραμμές είναι οι πατέρες των σύγχρονων παραμυθιών. Δείτε, έχει πολύ ωραία εικονογράφηση. Είναι αρκετά διαφορετική η εικονογράφησή του. Είναι πολύ abstract. Να σας δείξω. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Είναι το συγκεκριμένο βιβλίο, το αγόρασα από Book Depository, νομίζω. Λοιπόν, είναι αυτό με το τριαντάφυλλο. Για να πάρει χρώμα και καλά το τριαντάφυλλο που πρέπει να στάξει αίμα επάνω στο τέτοιο. Λοιπόν, γενικά τα παραμύθια, τα original, τα γερμανικά. Μέλλανας Δρυμός. Μεγάλο θέμα ο Μέλλανας Δρυμός σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, από ό,τι έχω δει από ιστορίες, από σειρές, από ντοκιμαντέρ, πραγματικά, κι εγώ άμα ζούσα στο Μέλλανα Δρυμό, μόνο τέτοια θα έγραφα και θα έλεγα. Πολύ περίεργο μέρος, πάρα πολύ περίεργο μέρος. Πολύ σκοτεινό επίσης. Ένα μέρος για ιστορίες με λυκανθρώπους, με μάγισσες, με ξόρτια, με ξωτικά. Και συνήθως τα πρώτα παραμύθια, όπως ξέρω, των αδερφών Γκριμ, οι original ιστορίες, χωρίς την τερακότητα θα μπορούσε. Ναι, καλό αυτό, μπάρσε. Θυμίζει τερακότητα χωρίς την τερακότητα όμως. Λοιπόν, οι original ιστορίες που λέτε ήταν σε φάση... Βέβαια, πριν από τους αδερφούς Γκριμ, υπήρχε το ποτικό μυθιστόρημα, η Βανόης και όλο το... Το θέμα, π.χ. θυμάστε τον Κιχώτης που διάβαζε τα μεσαιωνικά παραμύθια. Στην Ελλάδα, ευχαριστώ μηδενιστική Σιρήνα. Ευχαριστώ Εύα για το follow, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες account. Λοιπόν, στην Ελλάδα που λέτε, είχε ξεκινήσει πριν από τους αδερφούς Γκριμ εκείνη την περίοδο, λίγο καμιά 200 χρόνια πριν, το υποτικό μυθιστόρημα και στο εξωτερικό ακόμη περισσότερο. Οι πρώτες σταυροφορίες γυρίζανε, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, τέλος πάντων, έδωσε το έναυσμα για ιστορίες οι οποίες ήταν καθαρά με θέμα όλο το υποτικό κομμάτι. Λοιπόν, ο Δον Κιχώτης, εμένα πάντα με συγκινούσε ο Δον Κιχώτης όταν ήμουν παιδί, πάντα με συγκινούσε. Λοιπόν, και μέχρι που ήρθαν οι αδερφοί Γκρίμα και είναι ψυχικά σύγχρονοι και ξεπεράσαμε το υποτικό κομμάτι στις ιστορίες και είναι πιο σκοτεινές ιστορίες. Οι πρώτες εκδόσεις, γι' αυτό θέλω να πάρω την πρώτη έκδοση για να τη διαβάσω. Βέβαια, ακόμα δεν έχω στρωθεί να το διαβάσω. Έχει όλα τα παραμύθια μέσα και η πρώτη έκδοση είναι πιο σκοτεινή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το είχα διαβάσει αυτό, ότι στην ιστορία της ωραίας κοιμωμένης, ο πρίγκιπας. Ήταν και ο καλύτερος πρίγκιπας στον κόσμο. Δηλαδή, ο πρίγκιπας. Παίζει να τη βίαζε στον ύπνο της την ωραία τέτοια. Στην ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας ήταν λίγο πιο άγρια τα πράγματα. Τέλος πάντων, όπως και στην ιστορία με το γοβάκι, μια από τα ίδια. Στην. Πώς το λένε, στην σταχτοπούτα. Σε γενικές γραμμές τα πράγματα ήταν πολύ πιο hardcore από αυτά που ξέρουμε εμείς. Και τα πιο hardcore από όλα είναι της κοκκινοσκουφίτσας και της ωραίας κοιμωμένης. Παρά ήταν ωραία κοιμωμένη και το παρά εκμεταλλευόταν ο πρίγκιπας. Αυτό θα πω μόνο, αυτό διάβασα βασικά. Και γι' αυτό θέλω, το πήρα πιο πολύ να κάτσω να δω ποιες είναι οι διαφορές σε αυτά που ξέρουμε και σε αυτό που όταν πρώτο κυκλοφόρησε. Σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Βέβαια η αλήθεια είναι το βιβλίο από μόνο του είναι λευκό. Παίξω σκληρό χαρτί, χαρτόνι βασικά. Αλλά όλη η ιστορία είναι αυτό εδώ, η εικονογράφηση. Εγώ δεν καταστρέφω τίποτα και εγώ μεγάλο στάμα. Και εγώ. Σας δείξω τώρα! Σας δείξω! Οπ! Πάρ' το 1-0. Γαματό! Ενώ η πραγματικότητα στα παραμύθια, μωρέ. Αν και. Τώρα εδώ, αν και. Η ιστορία της.
της χιονάτης είναι πραγματική. Πραγματική. Υπήρξε όντως, ήταν λίγο πριν από τους αδερφούς Γκριμ ή ταυτόχρονα με τους αδερφούς Γκριμ στα βασίλεια τα γερμανικά, υπήρξε κάποια η οποία όντως ήταν πριγκίπισσα και ο αδερφός της, όχι κακιά μητριά και αυτά, ο αδερφός της ήθελε να τη φάει το τέτοιο και ήθελε να τη σκοτώσει, ρε παιδί μου. Οπότε τυπικά ήθελε να τη σκοτώσουν χωρίς να το ξέρει από όσο είχα διαβάσει στο δάσος. Ο κυνηγός όμως που είχε πάει είναι αυτός που είχε για να τη σκοτώσει, τη λυπήθηκε και την άφησε. Αυτή λοιπόν, αφού περιφερόταν μέσα στο δάσος, βρήκε καταφύγιο σε μια περιοχή όπου είχαν ορυχεία. Τα ορυχεία όμως αυτό τι γίνεται, επειδή αυτοί που δουλεύανε στα ορυχεία, δεν ήταν. Όχι. Τότε ήταν ακόμα χειρότερα, επειδή αυτοί που δουλεύαν στα ορυχεία ήταν μικρή ηλικία, συνήθως τα παιδιά, και όσοι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν θέματα ανανισμού ή οτιδήποτε, ανέλευαν να την προσέξουν και να τη μεγαλώσουν, ρε παιδί μου, σε φάση. Οπότε έζησε μαζί με αυτούς. Γι' αυτό και ο μύθος των 7 νάνων τυπικά. Γιατί αυτοί που δουλεύαν στα ορυχεία εκείνη την εποχή ήταν καχυκτικοί, ήταν σε φάση μέσα στο σκοτάδι συνέχεια. Συνεχίζει γραμμές και περισσότερο προτιμούσαν να δουλεύουν παιδιά γιατί ήταν μικρά και μπορούσαν να χώνονται πιο εύκολα. Ο Moby Dick δεν ξέρω αν ήταν παραμύθι με τον Αϊχάμ, τον Αμπραάμ. Όσοι φτάνουν άνοι είναι τα παιδιά τα οποία δούλευαν στα ορυχεία εκείνη την εποχή, δηλαδή σας ξαναλέω, στα ορυχεία και στα μεταλλεία προτιμούσαν να έχουν παιδιά και άτομα τα οποία ήταν μικροκαμωμένα και σε ύψος και σε αυτά. Οπότε το είχα διαβάσει αυτό γιατί κάπου θέλανε να το κάνουν, δηλαδή κάνανε σύγκριση και έλεγε ότι όντως η ιστορία της χιονάτης είναι πραγματική. Όχι όπως λένε με μάγισσες και με, αλλά επίσης όντως κοπέλα η οποία έπαθε ακριβώς τα ίδια πράγματα και πήγε με άτομα τα οποία δούλευαν σε μεταλλεία και... Ναι, ισχύει. Είναι ωραίο όταν τα ακούς αυτά, βέβαια δεν θα ήταν ωραίο να τα ζεις. Τέλος πάντων, ναι. Σε γενικές γραμμές, γι' αυτό σας λέω, ήταν κάποιες από αυτές υπήρξαν όντως σαν ιστορίες. Βέβαια όχι όπως το έχουμε στα παραμύθια, γι' αυτό λέγονται και παραμύθια. Γι' αυτό λέγεται folk and fairy tales, ιστορίες νεραϊδών. Λοιπόν, αξίζει και σας ξαναλέω, το πήρα, είναι Grimm and Zipes. Το πήρα γι' αυτό μόνο το λόγο, κυρίως γιατί είναι το original, οπότε αξίζει. Και έχει ωραία εικονογράφηση, σας ξαναλέω. Τώρα εντάξει. Έχει μέσα, θα σας πω, ιστορίες που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν και δεν έχουν μεταφραστεί. Είναι η πρώτη φορά. Γενικά υπήρξε ένα μεγάλο θέμα και το συγκεκριμένο είναι η πρώτη φορά που είχαν μεταφραστεί από τα γερμανικά όλες οι ιστορίες στα αγγλικά. Λοιπόν, συνολικά έχει μέσα 70 και 80. Έχει γύρω στα 160 παραμύθια, περίπου, 160 ιστορίες. Πόσο από αυτά είχαμε διαβάσει, ξέρουμε, αξίζει. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η εποχή και τα παραμύθια που ακούγαμε περισσότερο, τα κατσικάκια, ο Λύκος και τα τρία γουρουνάκια. Επίσης πολύ σημαντικός ήταν και ο Christian Andersen, το Σοδούλα νομίζω είναι του Andersen, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γενικά και ο Andersen και ο... Και ο... Επίσης το Σοδούλα δεν μ' άρεσε για κάποιο λόγο. Εγώ το είχα στο μυαλό μου διαφορετικά όταν ήταν παιδί. Αλλά τελικά είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι πίστευα ότι είναι το Σοδούλα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι σε φάση λίγο... Ναι. Ήταν λίγο περίεργο. Αυτό το ότι θέλανε να την παντρέψουν Τζεπέτο. Ναι, θα μπορούσε. Αυτό ότι θέλανε να την παντρέψουν με ό,τι ζώο υπήρχε και δεν υπήρχε πραγματικά με ξεπερνά. Δηλαδή, τη Φροπόντικα την ήθελε, το πουλί που την έσωσε, το Χελιδόνι την ήθελε να την παντρευτεί. Όποιος την έβλεπε ήθελε να την παντρευτεί αυτή την Σοδούλα. Καλησπέρα, Νίκ Τζοκ, είναι ο Βασίλης στο Χουλ. Τέλος πάντων, πολύ awkward παραμύθι, δεν μου άρεσε ποτέ ιδιαίτερα. Δεν είναι σαν το άσχημο, πιο το άσχημο που νομίζω είναι το Άντερσεν. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι ξεκινάει η απαρχή. Η επαρχή των παραμυθιών, όπως τα ξέρουμε, και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Επίσης, πολύ ωραία σειρά είναι το Grimm. Καμία σχέση. Τα τέρατα από τα παραμύθια, όλα αυτά συμμετέχουν στο σύγχρονο κόσμο που αυτός που τα κυνηγάει υποτίθεται ότι λέγεται Grimm.
Anyway, τσεκάρετε το, είναι πολύ ωραία σειρά. Αξίζει, έχει τελειώσει τώρα. Αλλά ναι. Σε γενικές γραμμές, μετά, πέρα από τα. Τότε ξεκίνησε και η παράδοση η χρυσή ελληνική εποχή για τα ελληνικά παραμύθια ταυτόχρονα. Λοιπόν, με αυτά που σας έλεγα πριν, με την ακριτική παράδοση που είχαμε και με τα παραδοσιακά μας ελληνικά παραμύθια σχεδόν ταυτόχρονα, και σας ξαναλέω, εμείς επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από το ανατολικό κομμάτι, κυρίως από την Αραβία και από τον αραβικό κόσμο περισσότερο παρά από τη Δύση. Γενικά τα δικά μας παραμύθια, τα τοπικά, τα ντόπια, τα οτιδήποτε έχει ο καθένας, είναι πολύ ωραία σειρά. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Μόνο το τελευταίο, τελευταία τέτοια δεν έχω δικά μου. Θα το δω κάποια στιγμή. Λοιπόν, σας ξαναλέω. Είμαστε επηρεασμένοι περισσότερο από εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, διακοπές από το stream. Εν τω μεταξύ, όλος παραδόξως λέει ότι δεν έχω καθόλου καρέ να σπάνε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πώς είστε, 60 frames στέλνει στο 1,8 μιλισεκόντα το κάθε καρέ τον απ' το άλλο, μέσα χρόνος απόδοση καρέ λέει, και δεν έχω χάσει καθόλου διαμεταγωγή. Δεν ξέρω τι φάση. Μπορεί να σπάει, να κολλάει ή οτιδήποτε. Και μετέπειτα θα μπορούσαμε να περάσουμε στο κομμάτι που είναι τα παραμύθια τα οποία έχουμε. Εν τω μεταξύ το θέμα του Twitch είναι λογικά. Καλά, αυτό το Twitch το έρμο. Λοιπόν, τα παραμύθια τα οποία εισήχθησαν, νομίζω είναι σωστή λέξη, μέσα στο. Πώς να το θέσω. Μέσα στο κομμάτι ιστοριών ή βιβλίων από άλλους συγγραφείς. Εδώ πέρα έχω ένα πολύ ωραίο. Μια συλλογή είναι που λέγεται Το χαμόγελο του νεκρού. Ξαφνικά ξεκινάει μετά τον Μέλμοθ, τον περιπλανόμενο. Ευχαριστώ, ρε Σιέβα. Χίλια ευχαριστώ. Wow. Ευχαριστώ. Πραγματικά δεν έπρεπε, αλλά ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά το Μέλμοθ, γενικά γίνεται το 1700 και μετά, έχουμε την εισαγωγή του γοθηθικού μυθιστορήματος στην λογοτεχνία. Τα πρωταρχικά, όπως ξέρω, ήταν ο Συμπλή και ο Συμπλικήσιμος. Βασικά, είχε ξεκινήσει από τον Γκέτε, νομίζω, σε φάση, ήταν ο Συμπλή και ο Συμπλικήσιμος, το οποίο είναι μεσαιωνικό από μοναχούς γραμμένο, νομίζω, που ένα μοναχό έχει γραφτεί, το έχω, αλλά δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Μετά έρχεται ο Μέλμοθ, ο περιπλανόμενος, ο Μέλμοθ, ο οποίος αυτός που το έγραψε, το Μέλμοθ, ήταν ανιψιός, είχε συγγένεια με τον... ποιος έγραψε το πορτρέτο του τώρα, Όσκαρ Ουάιλντ. Θα σας πω και γι' αυτό, να πάμε λίγο χρονικά. Ήταν συγγενής, τέλος πάντων, εξαγχιστίας με τον Όσκαρ Ουάιλντ. Λοιπόν, Μέλμοθ περιπλανόμενος. Και ξεκινάει η εισαγωγή ότι το 1800 και αρχές του 1900 ήταν ξαφνικά. Τι, δεν έχουμε ιστορίες? Πάρε ιστορίες με το κιλό. Πάρε και ιστοριάρες που έχουν μείνει. Λοιπόν. Και όντως πολύ καλή τέτοια. Αυτό το δίνω πάσες μόνο στον εαυτό μου. Λοιπόν, Χάσερ και Γκρέτελ, το Άντερσεν είναι, ναι. Και αυτό σκληρό. Η ανθρωποφαγία πήγαινε full σε αυτό. Λοιπόν, νομίζω το original του ήταν λίγο πιο hardcore. Λοιπόν. Και μετά το Μέλμοθ ξεκίνησε όλο αυτό το γοτθικό στοιχείο. Στο γοτθικό στοιχείο, λοιπόν, υπάρχει μια συλλογή και σας ξαναλέω. Είναι ιστορίες μέσα από άλλα βιβλία. Οι συγγραφείς που είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό είναι ο Γκογκόλ, ο Κόναν Ντόιλ είχε γράψει κάποια αυτά, πάμε λίγο μετέπειτα αυτά, πιο πίσω. Το χέρι της Μαϊμούς του Τζέικοπς ήταν λίγο πιο hardcore, λίγο πιο σκοτεινά, λίγο πιο goth η φάση. Δηλαδή, οι Grimms ταυτόχρονα μόλις έδωσαν μια πολύ ωραία πάσα και ήταν λίγο πιο σκοτεινή η εποχή για παραμύθια και παραμύθια τα οποία ήταν λίγο πιο σκληρά. Θα πούμε για αυτά. Ένα από αυτά που μου άρεσε πάρα πολύ και
Είναι μέσα από ένα άλλο βιβλίο, το οποίο λέγεται The Ghost Ship, νομίζω το βιβλίο. Γι' αυτό σου λέει: υπάρχουν βιβλία. Και μέσα στο βιβλίο ο ήρωας λέει και ένα παραμύθι, λέει μια ιστορία. Ένα πολύ ωραίο. Είναι ο Λευκός Λύκων των Βουνών του Χάρτς. Είναι του Φρέντρικ Μάριατ, ο οποίος είχε γράψει τον Ghost Ship. Δυστυχώς στα ελληνικά δεν το έχω βρει. Πραγματικά δεν το έχω βρει στα ελληνικά. Αλλά υπάρχει στα αγγλικά αν θέλω το διαβάσετε. Και τρομερή ιστορία, τρομερό παραμύθι. Πολύ hardcore παραμύθι, με λυκανθρωπία έχει να κάνει το συγκεκριμένο. Πραγματικά. Γενικά ήταν η εποχή που τότε φέρναν και τις πρώτες μούμιες από την Αίγυπτο. Γενικά ο αποκρυφισμός πήγαινε full. Δηλαδή ο προηγούμενος αιώνας και προς τα τέλη του προηγούμενου αιώνα ήταν πολύ ταρκύλα θα έλεγα. Πολύ σκοτάδι γενικά. Και οι ιστορίες τους χαρακτηριζόταν πάρα πολύ και από αυτό το κομμάτι. Μαγεία, π.χ. το χαμόγελο του νεκρού του Crawford, τρομερό και αυτό, τρομερή ιστορία. Αυτό δεν είναι απλά παραμύθια, αυτά είναι ιστορίες που σε κάνουν. Εντάξει, δεν είναι τόσο hardcore όσο άλλες, αλλά σκέψου να το διαβάζεις τότε. Λοιπόν, επίσης το χέρι της Μαϊμού, σας ξαναλέω, ήταν τρομερό. Πολύ τρομερό γι' αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Αν και η αλήθεια είναι διαβάζοντας το, μου έδωσε αντί για το 1840. Ο cost soup is now falling. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τον ghost soup, ναι, παίζει. Παίζει να μοιάζει πάρα πολύ. Δεν το έχω διαβάσει, να σου πω την αλήθεια. Το έχω κατεβάσει κυρίως γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το παραμύθι που είχε μέσα. Ο Λευκός Λύκος των Βουνών του Χάρτς. Πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Τρομερό παραμύθι. Αξίζει. Και σας ήταν λίγο πιο τέτοιο. Αυτός που ήταν κάπως στον διάμεσο ήταν ο Όσκαρ Ουάιλντ. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έχει γράψει τα καλύτερα παραμύθια του 1800, θα έλεγα. Τέλη 1800, αρχή 1900, πόσο έζησε, πότε έζησε, τότε δεν έζησε σε φάση. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο γίγαντας, πώς είναι, ο σκληρόκαρος γίγαντας, το Αϊδόνι, είναι ο ψαράς και η ψυχή του. Από τα παραμύθια τα οποία τα διάβαζα και ήμουνα σε φάση, τι έχει γράψει πραγματικά, δηλαδή. Κάποια από αυτά τα ήξερα. Κάποια από αυτά τα θυμήθηκα, κάποια από αυτά τα μάθα. Δηλαδή, ο ψαράς και η ψυχή του είναι τρομερό. Δεν ξέρω πώς το έχετε διαβάσει, αλλά αν το βρείτε, πάρτε το. Όπως επίσης, ο πιστός φίλος. Το πιστό φίλο, μάλιστα, συγκεκριμένα, τον έχω κάνει και audiobook. Υπάρχει δηλαδή στο YouTube, θα σας τον στείλω να το ακούσετε, όταν βρείτε χρόνο. Λοιπόν, ο πιστός φίλος. Όταν το είχα διαβάσει, κάποια από αυτά, όσο περίεργο και να σας φαίνονται, κάποια από αυτά τα μαθαίναμε και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, κυρίως στο γυμνάσιο, στο ανθολόγιο. Λοιπόν, αλλά δεν τους δίναμε σημασία. Μέχρι που τα ξανά έτυχε πριν από χρόνια να κάνω μάθημα σε ένα παιδάκι που ήθελε βοήθεια στα κείμενα. Λοιπόν, και είχε το Βάνκα και τον πιστό φίλο να διαβάσει. Και τα δύο ήταν top και καθόμουν και σκεφτόμουν. Κάναμε τόσο ωραία κείμενα, τόσο ωραία διηγήματα και μας βγάζαν το λάδι γιατί είπε αυτό, γιατί είπε τ' άλλο, γιατί... και χάναμε το νόημα. Δηλαδή, πραγματικά, ο πιστός φίλος, σας το πικολώ τώρα, το βρήκα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ο πιστός φίλος που λέτε, έκατσα το έκανα audiobook. Είναι από αυτά που μου άρεσαν πάρα πολύ και το ταύτισα και με ένα παιχνιδάκι το background που ταιριάζει πάρα πολύ σαν μοτίβο. Όποιος θέλει να το δει, δωρεάν είναι. Είναι πολύ ωραίο για καληνύχτα, δηλαδή το βράδυ άμα θέλετε να κοιμηθείτε, βάλτε το να το ακούσετε. Όποιον το έδωσα έπεσε ξερός, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή δεν ξέρω για κάποιο λόγο η φωνή μου στα παραμύθια κυρίως είναι λίγο νονουριστική. Λοιπόν, και που λέτε Oscar Wilde, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ο Oscar Wilde, θα βρούμε λίγο κάποια παραμύθια. Irish poet, αλλά μόνο poet δεν ήτανε. Λοιπόν, το 1854 γεννήθηκε. Τρομερός, τρομερός. Λοιπόν, βιβλιογραφία, πάμε στη βιβλιογραφία του. Ο Γκοβώστη έχει βγάλει πολύ... πολλά από αυτά. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να δούμε.
διηγήματα. Περισσότερο το ξέρετε από το πορτρέτο του Dorian Gray. Great πήγα να πω. Λοιπόν, με το χάτσικο. Το χάτσικο κάτι μου θυμίζει. Σκύλος δεν είναι το χάτσικο. Κάτι μου θυμίζει. Πρέπει το έχω δει. Λοιπόν, Oscar Wilde, παραμύθια. Λοιπόν, 9 μαγικά παραμύθια υπάρχουν στο τέτοιο, έτσι λέγεται ένα από τα έργα του. Νομίζω πρέπει να υπάρχουν και σε PDF κάπου. Ευτυχισμένος πρίγκιπας, το πιστό σκυλί. Λοιπόν, ευτυχισμένος πρίγκιπας, αρκετά γνωστό και αυτό. Αλλά σας ξαναλέω, εμένα αυτό που μου έχει εντυπωσιάσει είναι το Αϊδόνι που ήταν τρομερό. Λοιπόν, και ο Σκυρόκρος Διγίγαντας το κάναμε στο σχολείο όταν ήμασταν, το οποίο ήταν πραγματικά, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, το Φάντασμα του Κάντερβιλ, και αυτό το έχω διαβάσει, παίζει να το έχω διαβάσει, παίζει. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή το 1800, τέλη του 1800 δημιούργησε, πραγματικά. Και σας λέω, βρείτε, διαβάστε και το πορτρέτο του Dorian Gray. Εγώ το πορτρέτο του Dorian Gray το είχα διαβάσει, είναι εκείνο, το βλέπετε. Λοιπόν, κάτω είναι η απολογία του Σοκράτη και αυτό εδώ και που δείχνει το δάχτυλό μου, το μικρούλι, είναι το πορτρέτο του Dorian Gray, είναι τα βιβλία μινιατούρες. Η Εύα που έκανε τον donate πριν, η μηδενιστική Σιρήνα, έχει όλη τη συλλογή, θυμάστε τη Δεγκοστίνη, τα παραμύθια, τα έχει σε μια κασετίνα σαν στη βιβλιοθήκη, ρε παιδί μου, και είναι όλα τα μικρά βιβλιαράκια μέσα, τα τόσα δά που έβγαζε η Δεγκοστίνη. Λοιπόν, το Oscar Wilde το είχα διαβάσει εκεί, τρίτη ηλικίου, θυμάμαι, τέλειωνε το σχολείο και είχα μισή με μία ώρα μέχρι να πάω στο φροντιστήριο. Οπότε περίμενα στην αυλή του σχολείου μέχρι να περάσει η ώρα. Και θυμάμαι να κάθομαι σταυροπόδι, ο κλαδόν, ρε παιδί μου, σε θρανίο που έβρισκα και το διαβάζω. Έτσι καθόμουν και το διάβαζα. Λοιπόν, και εμείς το είχαμε παίξει θέατρο στο σχολείο, καρδιοθράφτης. Καρδιοθράφτης, πω, και ο καρδιοθράφτης τρομερό. Αλλά ο Μολυβένιος Στρατιώτης ήταν πολύ πιο εντυπωσιακό. Ο Μολυβένιος Στρατιώτης. Λοιπόν, νομίζω το άντρας ήταν ο Μολυβένιος Στρατιώτης. Ναι. Λοιπόν, ο Μολυβένιος Στρατιώτης ήταν του Άντερσεν. Ψυχή μου, ειδικά το τέλος με την μπαλαρίνα που κάει και οι δύο. Spoiler. Πίσω το έχει διαβάσει ποτέ. Λοιπόν, και κάπως έτσι σιγά σιγά οι αιώνες περνάνε. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουμε τις εξής περιόδους, ρε παιδί μου. Είναι η αρχαία ελληνική μυθολογία και τα παραμύθια του κάθε τόπου σχετικά με τους θεούς του και με τους ήρωες. Τώρα μου ήρθε φλασιά, Τάρο, γιος της Δράκαινας, το κινέζικο, ιαπωνικό βασικά είναι, δεν είναι κινέζικο. Εμείς τα λέγαμε όλα κινέζικα τότε, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι ιαπωνικό, το θυμάστε. Δεγκοστίνη. Δεν είναι υπέροχη η Δεγκοστίνη εκδοχή, θα σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί σου βγάζε το πρώτο και το δεύτερο στη μία ευκαιρία να γλυκαθείς και μετά στο χωριό και στο νησί γενικά δεν μπορούσα να βρω όλα τα υπόλοιπα και ήμουν σε φάση γαμώ το σπιτάκι. Θα σου βγάζει καμιά δεκαριά και μετά έπρεπε να κάνεις συνδρομή. Δεν μπορούσες. Άμα τα έχω καταφέρει να φτιάξω εγκυκλοπαίδια τεύχος-τεύχος. Σελίδα-σελίδα, έτσι έχω πάρει όλη την δομή και έχω βγάλει πόσα τέτοια τεύχος-τεύχος. Λοιπόν, είχε βγει άλλο ένα με το παιδί της ζούγκλας, θα θυμάμαι καλά τότε. Είχε το 80, βγάζαν ωραία παραμύθια. Και το 90 βγάζαν ωραία παραμύθια. Οι περισσότεροι τα θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε σε φάση. Παίζανε πολύ και σου ξαναλέω, του κουτιού τα παραμύθια με την μικρή Παρασκευούλα που λέγε «Άνοιξε αυτό το κουτί». Παραμυθή να ακουστεί. Πω. Και η φαντασία. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραίο. Και παίζανε κιόλας. Και τα βλέπες. Γενικά, το κουτιού τα παραμύθια για παράδειγμα έπαιζε πάρα πολύ. Christian Andersen, έπαιζε Grimm και έπαιζε και παραδοσιακά. Και έπαιζε και κινέζικα. Μ' άρεσε γιατί έπιανε από όλους τους λαούς. Δηλαδή τα κινέζικα σε φάση μου είχε μείνει χαρακτηριστικά το παραμύθι με τον άνθρωπο που ήθελε να ζήσει χίλια χρόνια.
Και έδειχνε αυτό το μάταιο, το να ζήσεις για αιώνα για πάντα, που βλέπεις όλους τους αγαπημένους σου ανθρώπους να πεθαίνουν και πόσο λυπημένος ήταν που θα ζούσε τελικά για 1000 χρόνια. Έστω και μόνο στην ιδέα αυτού που έκανε μου είχε αφήσει η Γλυκιάνα. Ναι, ισχύει. Θυμάστε το 2000, 1999-2000, μόλις είχε μπει το 2000, που είχε βγάλει εκείνη την κασετίνα, την ξύλινη, το βαλιτσάκι ζωγραφικής που έπρεπε να το γεμίσεις με χρώματα. Και θυμάμαι, το μεταξύ τόσο γκίκουλας ήμουνα, το είχα πάρει και στα καλλιτεχνικά, το είχα φορτώσει με δικά μου χρώματα και στο καλλιτεχνικά πήγαινα με το βαλιτσάκι μου στο γυμνάσιο. Είχαμε καλλιτεχνικά και εγώ έπαιρνα το βαλιτσάκι με τα χρώματα και με τα τέτοια της Διαγκοστίνη και το ξύλινο που είχε και πήγαινα με αυτό στο τέτοιο. Τόσο ωραίες εποχές. Γενικά, για κάποιο λόγο τώρα που το σκέφτομαι, χαίρομαι που έζησα τα παιδικά μου χρόνια τη δεκαετία του 90. Πραγματικά. Δηλαδή, καλά, ας μην πάρουμε τα παιδικά. Ό,τι είδαμε και δεν είδαμε, αλλά... σε θέμα παραμυθιών είδαμε πολλά μεγάλα πράγματα. Το Gambles λεγόταν στα ξένα, παστρικούλιδες, το θυμάμαι. Σου πω αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ και παίζει να μην μόνος το θυμάμαι. Είναι το Biker Mice from Mars. Και το... παστρικούλιδες, ποιο είναι. Δεν θυμάμαι αυτό. Λοιπόν... και τέλος πάντων ξεκινούσα που σας έλεγα ρε παιδί μου σε φάση με τα παραμύθια. Η περίοδο είναι... τουλάχιστον για αυτά που έχουμε εμείς ως γνώση, είναι καλά, άνιμη ιστορίες πάνε στο Θεό. Πλέον έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και τα μάγκα και τα άνιμη και πολλοί χάνουν που δεν διαβάζουν μάγκα και άνιμη. Είναι τρομακτικό. Το μεταξύ τώρα αγαπημένο σας έβασε εδώ πέρα είναι ο Ίτο, ο οποίος έχω διαβάσει και εγώ και είναι όλα τα λεφτά στο πιο hardcore, τρομακτικό ιαπωνικό. Τζουμαρού, Καβομαρού. Καλά, εντάξει. Η Voltron και πάει λέγοντας το Disney Club. Καλά, ναι, η Disney έδινε πόνο. Λοιπόν, πάντως εμείς ως Έλληνες, αν το καλώς σκεφτείτε, ξαναλέω, η περίοδοι που ξέρουμε είναι ως παραμύθια στη ζωή μας περισσότερο είναι η μυθολογία που έχουμε σε φάση. Είναι η μύθη του Εσώπου που νομίζω είναι το μεγαλύτερο κομμάτι από τα ελληνικά, από τα ελληνικά νοικοκυριά και τους Έλληνες τους περισσότερους. Η μύθη του Εσώπου τους έχουν επηρεάσει. Μετά, να σου πω, εμένα μου άρεσαν, κάτι το οποίο δεν έχω συζητήσει, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι παραβολές. Γενικά στα θρησκευτικά και σε αυτά το πράγμα που μου άρεσε περισσότερο από οτιδήποτε ήταν οι παραβολές. Είναι ίσως πολύ χαρακτηριστικά και εκεί συνειδητοποιείς ότι άμα θες να πεις κάτι το λες με ένα παραμύθι. Λοιπόν, και οι παραβολές είναι ωραίες, τσεκάρτε τες, αξίζουν γενικά. Μετά, έχουμε μια παύση. Πραγματικά υπάρχει μια παύση, άμα το καλοσκεφτείτε, σας το έλεγα και πριν, από πέρα από τους μύθους της Σόπου, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει παραγωγή. Δηλαδή από το, άντε ας πάρουμε σαν παραμύθι την ιστορία του Χριστού, μετά ήταν και καλά η βίη των Αγίων, σε φάση υπάρχει πάρα πολύ τέτοιο, ωραία είναι αν τα ψάξετε, γενικά έχει νόημα, αλλά είναι πολύ συνδεδεμένα με τη θρησκεία, τα συναξάρια. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίες συναξάρια, αλλά νομίζω ότι όντως εκείνη την περίοδο μέχρι και τα τέλη του Βυζαντίου, βασικά τα τέλη του Βυζαντίου, ναι, έχουμε ένα μεγάλο κενό το οποίο ως ιστορίες θα ήταν η Βή των Αγίων, θα μπορούσε να πει κάποιος. Μετά έχουμε τα υποτικά Ερωτόκριτος, έχουμε όλη αυτή την άνοδο των υποτικών ιστοριών, η Βανόης, το ιστορία του Αρθούρου, όλα τα ωραία, Μέρλιν, και προχωράμε ρε παιδί μου, μετά περνάμε στα Goth, στα γοθικά που είναι, σας ξαναλέω, Συμπλίκιος και πάει λέγοντας, και μετά ξεκινάει το 1800. Γενικά η παραγωγή μας παιδάκια είναι τα τελευταία 200 χρόνια τα περισσότερα που έχουμε, πέρα από τους μύθους του Εσόπ, κοριτσάκι με τα σπίρτα. Πονάει η ψυχή μου με αυτό το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Και μάλιστα έχουμε κάνει ένα επεισόδιο με ένα φίλο, τον Τάσο, στο κανάλι που κάνει καλλιτεχνικά και ζωγραφική. Και το έχουμε ζωγραφίσει κιόλας. Θα παίξει σε λίγο καιρό. Δηλαδή, κάθε τις μέρες που είναι Χριστούγεννα έπρεπε να παίξει, νομίζω. Ή έπαιξε. Παίζει να έπαιξε το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, Ρωτόκριτος εικονογραφημένο. Με ένα από Ρωτόκριτο, όλος παραδόξος. Μου αρέσει πάρα πολύ η βερσιόν που υπάρχει στο YouTube που το τραγουδάνε. Που το έχουν πει καμιά κοσαριά διαφορετικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Που ξεκινάει ο Ψαραντώνης, ρε παιδί μου. Καραντίνας, ξέρεις αν επηρεάζει. Συγγνώμη,
Ποιο? Α, affiliate. Παίρνει επίδομα λόγω... Όχι, όχι, δεν είναι. Καμιά σχέση. Από όσο ξέρω, αλκοολική εφήλα μου, νομίζω πως όχι. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, μην αγχώνεις. Πιο πιθανό να μην έγινε γραπτή καταγραφή του. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Αν και πιστεύω ότι στα χωριά ήταν πιο πολύ προφορικό. Αυτό είναι το ωραίο με το παραμύθια. Γι' αυτό μου άρεσε το παραμύθι, ότι το παραμύθι σου δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Πέρα από το ωραίο του παραμυθιού που το διαβάζεις, το παραμύθι, το πολύ ωραίο είναι το κλίμα, το να μαζευτείτε όλοι μαζί και η γιαγιά να κάτσει να σου πει ο παππούς, κύριος η γιαγιά, να κάτσει να σου πει το παραμύθι, ειδικά στο χωριό, ξυλό σου, σκεφτείτε το έτσι, και κυρίως προ-ίντερνετ εποχές, γιατί δεν έχανε τόσο πολύ. Οπ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη συνδρομή, Νίκ Τζο, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα έτσι. Γενικά, το ίντερνετ έχει δώσει πολλά ωραία πράγματα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη με παραμύθια. Σας ξαναλέω, τα έχω διαβάσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει και ψάχνα και δεν μπορώ να βρω. Υπάρχουν ωραίες σελίδες που τα μαζεύουν, αλλά δυστυχώς είναι περιορισμένες. Λοιπόν, επίσης το. Ένα γερμανικό πολύ ωραίο παραμύθι. Oh! Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Οκ. Okay. Wow. Τι έγινε? Έπεσε χαμός. Wow. Τρεις συνδρομές. Χίλια ευχαριστώ. Δώστε μόνο στο λαό. Wow, δεν έχω λόγια. Χίλια ευχαριστώ, παιδιά. Και χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά, τι να πω. Νίκ Τζο, είσαι πολύ μεγάλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα, σκεφτείτε. Και τα τραγούδια τα παιδικά ισχύει. Λοιπόν, αλλά ας το κάνουμε εικόνα και πάμε το ένα στο άλλο. Οραματιστείτε τώρα. 1990. Λοιπόν. Χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, σκεφτείτε, οραματιστείτε. 1950 πήγαινε από 1990 στον παππού και στη γιαγιά, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα, ξυλόσωμπα, για να κάθεσαι τώρα και να σου λέει παραμύθια. Θα σας πω, η οικογένειά μου, το έχω ξαναναφέρει και το έχω γράψει κιόλας, ενώ σε τέτοιο, είναι όλα τα λεφτά, πραγματικά, χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και για το follow, χαρίτο. Λοιπόν, η οικογένειά μου χαρακτηρίζεται από μερικές φορές ιστορίες. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ψέματα. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ για τα follow, παιδιά. Θα σας πω, λοιπόν, μια προσωπική οικογενειακή ιστορία. Γιατί τι βίντεο, τι εκπομπή για παραμύθια θα ήταν, άμα δεν λέγανε, θα σας έλεγα και μια προσωπική. Λοιπόν, πριν από χρόνια, όταν τέλειωσα... χίλια ευχαριστώ και για το hosting και για όλα. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ξεκινά το καλό. Όταν ήμουνα... Η εμπειρία είναι όλα τα λεφτά, οπότε... Τώρα, καθόμαστε από τις οθόνες, θα σας πω τη δικιά μου ιστορία, που υπάρχει μια ιστορία που λέγεται Ιεραπόμαντρα, είναι οικογενειακή ιστορία. Και όταν λέει οικογενειακή, της οικογένειας Σάλιακα. Και την έμαθα από σπόντα. Δηλαδή την έμαθα από άλλον, δεν την έμαθα από την οικογένειά μου, αυτό είναι το αστείο. Λοιπόν, και την έμαθα γιατί αυτή η ιστορία λεγόταν πολύ πριν από 40-50 χρόνια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου, και ευτυχώς γι' αυτό, είχε την τέτοια ότι με το που τελειώσω το δημοτικό, καλό θα ήταν τα καλοκαίρια να πηγαίνω να δουλεύω. Έτσι, εγώ από τα 11 μου, γιατί κέρδισα χρονιά, μέχρι και τα 18 δούλευα οικοδομή σε ένα μάστορα και μάθαινα να βάζω πλακάκια. Χρόνια πολλά κιόλας, ναι, όντως. Λοιπόν, έτυχε όταν ήμουν τώρα εκεί 14-15 χρονών, ένα από αυτά τα καλοκαίρια λοιπόν, τα σχολικά μου, δηλαδή όλο το γυμνάσιο και το λύκειο, σκεφτείτε τα καλοκαίρια και τα Χριστούγεννα και αυτά, πήγαινα οικοδομή και εγώ δούλευα κανονικά. Και μιλάμε τώρα 12 ώρα, 7 με 7, την εκεί και αντιγιά. Επίσης, παράπονο, το αφεντικό που είχα τότε είχε τη λόξη επειδή δεν ήθελε να λερώσουμε την πετονιέρα να κάνω όλα τα χαρμάνια με το χέρι. Και να κάθομαι τώρα με το χέρι και να φτιάχνω τα τσιμέντα και όλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι άλλες πικρές ιστορίες. Λοιπόν, έτυχε να πάμε να δουλέψουμε σε.
σε ένα σπίτι το οποίο ήθελε να βάλουν. Είχαν έρθει αυτοί από την Αμερική, από την Αμερική είχαν έρθει, μετανάστες, από την οποία ήξερα ότι ήμασταν μακρινοί συγγενείς. Λοιπόν, αυτή λεγόταν Πιτσιρίκα. Έτσι ήταν, έτσι την θυμόμαστε στο, τη γιαγιά της και τη μάνα της, ρε παιδί μου, από την οικογένεια. Λοιπόν, η οικογένειά μου, η οικογένεια Σάλιακα τέλος πάντων, είμαστε σαν κλάν, σκεφτείτε το. Δεν είμαστε πολλοί, μόνο εμείς είμαστε, τέλος πάντων. Και είχε μια πολύ ωραία τέτοια, μια πολύ ωραία παράδοση. Γενικά είμαστε στο χωριό γνωστοί ως μουλαράδες, πεισματάρδες μέχρι τέλος. Λοιπόν, ας πάρω όμως να το ξεκινήσω. Λοιπόν, λογικά ο μάστορας δεν θα αφορούσε σόβρακο για να μην το λέω γαμισέτα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πλακάκια. Γενικά, όλη η οικογένειά μου, όλα τα αγόρια της οικογένειας, από εδώ και πολλές γενιές έχουμε όλη τα ίδια μάτια. Δηλαδή το βλέμμα μας, αυτό εδώ το πράγμα, είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, δεν το ήξερα, τα άμαθα στην πορεία όλα αυτά. Λοιπόν, γιατί όταν δεν τα προσέχεις συνήθως. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα θέλει και ο κολλητός μου στέλνει να παίξει Dota. Μετά θα πω για Dota. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα πλακάκια και μου με βλέπει ρε παιδί μου, με κόβει. Δεν με είχε ξαναδεί ποτέ, δεν την ήξερα καν πως είναι εμφανισιακά. Αυτή η πετονιέρα. Ας είναι καλά τα χέρια μου, πραγματικά τι έχω φτιάξει. Λοιπόν, με κοιτάζει και μου λέει, κλασική Σάλιακα είσαι. Λέω, ναι, μου λέει, όλοι οι Σάλιακες τα ίδια μάτια έχετε. Λοιπόν, αυτοί πλέτε είχαν φύγει 50 χρόνια πριν από την τέτοια. Λοιπόν, τότε, πριν από 50 χρόνια, λεγόταν μια ιστορία. Λοιπόν, ο αδερφός του παππού μου, ο Παναγιώτης, 1922-23, τότε πες να γεννήθηκε. Λοιπόν, ο παππούς μου ήταν ο πιο μικρός, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό έχει και άλλη μια ωραία ιστορία με αυτόν, η οικογένεια, είναι λίγο πιο λυπητερή. Λοιπόν, ήταν πολύ περίεργο ότι όταν ήταν παιδί δεν έκλαψε ποτέ. Δηλαδή, ο αδερφός του παππού μου όταν ήταν παιδί δεν έκλαψε ποτέ. Και μου είπε όλη την ιστορία, ρε παιδί μου, σαν παραμύθι κάπως. Λοιπόν, εκείνα τα χρόνια, πριν από 80-70 χρόνια, είχαν την τάση στο χωριό να μένουν μόνο το χειμώνα. Με το που άνοιγε ο καιρός, Μάρτιο, και άρχιζε και έφυγε το γρασίδι, ρε παιδί μου, τα κόρτα και όλα αυτά, παίρναν τα πρόβατά τους, τις οικογένειές τους και πηγαίνουν στις μάντρες. Οι μάντρες. Ίσως να τα έχετε και εσείς στα μέρη σας, δεν ξέρω. Οι μάντρες λοιπόν εδώ στη Λίμνο είναι σπιτάκια τα οποία έχει ένα δωμάτιο στο οποίο μένει η οικογένεια, έμενε η οικογένεια και το υπόλοιπο κτίσμα ολόκληρο ήταν για τα πρόβατα. Μάντρα, στάβλος. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι στην άκρη του πουθενά. Δηλαδή η δικιά μου οικογένεια τις μάντρες τις είχε στα φαλακρά, δηλαδή στο βόρειο μέρος του νησιού. Δεν πας. Δηλαδή και τώρα δεν πας με τίποτα. Λοιπόν, δηλαδή η καταγωγή της δικιάς μου οικογένειας είναι με τα φαλακρά βουνά. Έτσι λέω, τέλος πάντων το στη Λίμνο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ σαν να ακούγεται πολύ δυνατά η μουσική, δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μην ακούω εγώ βασικά τόσο δυνατά. Που λέτε, η οικογένειά μου τότε χρησιμοποιούσε την... ναι, κυριολεκτικά, δηλαδή ο παππούς μου κατέβαινε από τα βουνά όταν ένα παιδί για να πάει σχολείο. Λοιπόν, τα μαντριά εσείς, τα λέτε εμείς τα λέγαμε μάντρες και τα λέμε ακόμα μάντρες. Λοιπόν, που λέτε, η οικογένειά μου στα βουνά ψηλά πάνω και στο τέτοιο είχε μια μάντρα η οποία ονομαζόταν αραπόμαντρα. Και γιατί άμα λέγαμε πριν και για το αράπης και για αυτά. Λοιπόν, η μάντρα ονομαζόταν αραπόμαντρα γιατί επί τουρκοκρατίας τη μάντρα αυτή, το μαντρί αυτό, το είχε ένας αράπης. Ο οποίος αράπης είχε την εξής συνήθεια, λίγο περίεργος με τα πρόβατά του και συνήθως τα πρόβατά του τα βγάζει νύχτα. Ενώ γενικά τα πρόβατα δεν τα βοσκείς νύχτα γιατί τρώνε γρασία και μπορεί να αρρωστήσουν. Τα πρόβατα το βράδυ δεν κάνει να τα βγάζεις για να βοσκήσουν παρεπιπτόντως. Όχι ότι βγαίνουν και την νιστάζουν, αλλά τέλος πάντων αυτός είχε μια περίεση ιδιοσυγκρασίες. Τέλος πάντων αυτός, με τα πολλά λένε επί τουρκοκρατίας τώρα πριν από 200 χρόνια, πέθανε εκεί στη μάντρα. Και από τότε το φάντασμά του υποτίθεται λέγανε ότι ζει και στη μάντρα. Λοιπόν, ο προπάπους μου έπαιρνε την οικογένεια και εκεί πέρα στη μάντρα αυτή έκανε τον παππού μου, τον αδερφό του
τον Παναγιώτη και την αδερφή τους. Τρία παιδιά ήταν. Η πιο μεγάλη ήταν Σωτηρία, ο δεύτερος ήταν ο Παναγιώτης και ο τρίτος ήταν. Και ο τρίτος ήταν ο παππούς μου, νομίζω. Α, θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εκεί στην Αραπόμαντρα, λοιπόν, που λέτε, γενικά συνέβαιναν περίεργα πράγματα. Ο αδερφός του παππού μου, όταν γεννήθηκε, λοιπόν, που λέτε, δεν έκλαψε ποτέ ως παιδί. Δηλαδή, τώρα σκέφτεται ένα παιδί, μικρό, οτιδήποτε, ήταν παιδί και δεν έκλαψε ποτέ. Μωρό, βρέφος, δεν έκλαψε ποτέ. Και ήταν πολύ περίεργο πράγμα. Και όλοι λέγανε στο χωριό ότι τον είχε, τον φιλούσε ο Αράπης της μάντρας, το φάντασμα του Αράπη της μάντρας. Λοιπόν, ο προπάπους μου, εντάξει, δεν πιστεύαν αυτά τόσο, ήταν λίγο περίεργοι οι προπαπούδες μου, ήταν λίγο πιο hardcore. Λοιπόν, όταν πήγαιναν εκεί, συνέβαιναν περίεργα πράγματα. Τα βράδια που λέτε, ακούγονταν θόρυβος. Ακούγονταν ότι στο κοπάδι, ρε παιδί μου, σαν να κινείται, σαν να γίνεται χαμός. Τέλος πάντων, ένα βράδυ, ρε παιδί μου, ακούγεται θόρυβος και αυτά. Βγαίνει έξω. Εν τω μεταξύ, τώρα σκεφτείτε, στη μέση του πουθενά. Ευχαριστώ, Στάθη SR21 για το follow. Λοιπόν, βγαίνει ένα βράδυ έξω και δεν βλέπει τίποτα. Τα πρόβατα εξαφανίζουν όλα. Τώρα, στη μέση του πουθενά, στα βουνά, νύχτα. Μάρτιο. Πραγματιστείτε, έτσι, πίσω σκοτάδι. Πού να πας να ψάξεις στους γκρεμούς και στα βουνά. Λοιπόν. Θα μπορούσε, ποιος ξέρει, είμαστε λίγο ιδιαίτεροι. Λοιπόν, τέλος πάντων, γυρνάει πίσω, ξυπνάει τη γιαγιά μου, ρε παιδί μου, κοιμούνται, ξυπνάει τη γιαγιά μου, της λέει και αυτά, τώρα ξαναπέφτω, τι θα κάνω, πού πάνε να βρουν τα πρόβατα τώρα μες στα σκοτάδια, ρε παιδί μου. Την επόμενη μέρα το πρωί, τα πρόβατα ήταν στη θέση τους. Στα ευρωκοπιόταν, λέει, τώρα τι γίνεται, γιατί τα πρόβατα, ρε παιδί μου, είναι πάλι. Λέω μια προσωπική ιστορία, μια ιστορία οικογενειακή, ένα παραμύθι τυπικά το οποίο έμαθα το ότι είναι οικογενειακή ιστορία, οπότε σε εσάς το λέω σαν παραμύθι, για μας είναι οικογενειακή ιστορία, αλλά και εγώ σαν παραμύθι το λαμβάνω. Λοιπόν, μια που ο τίτλος έχει μύθι παραμύθι, θα ήταν κρίμα να μην σας αφήσω με κάτι ιδιαίτερο. Και είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε, δεν το έχω καταγράψει, το έχω γράψει δηλαδή, αλλά δεν το έχω πει. Δεν το είστε πρώτη που το ακούτε, οπότε σκεφτείτε ότι είστε τυχεροί αν το κλάβετε έτσι, το ακούτε ένα παραμύθι από μένα, λοιπόν. Μια ιστορία. Λοιπόν, οι παλιοί όντως έλεγαν πολλές ιστορίες για φαντάσματα από τουρκοκρατία και από την κατοχή. Αχ, πώς είναι, Αλεξάρα. Μέριγκα. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, θα απαντήσω, γιατί. Λοιπόν. Έλα, ρε. Είμαι live, θες να πεις ένα γεια στα παιδιά. Γιατί το όλοι δεν θες να πεις ένα γεια στα παιδιά. Θα τελειώσω σε λίγο και θα μπω για ντότα. Έλα, μέσα σε γέννη και θα μπω μετά. Άντι, bye. Έλα. Εν τω μεταξύ είναι η φάση support. Κάνε φίλους να δεις καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων και στην ιστορία μας, λοιπόν. Αυτό γινόταν για κανένα αρκετά βράδια στη σειρά, ρε παιδί μου. Το βράδυ ακουγόταν φασαρία, ακουγόταν τέτοιο. Έβγαινε έξω προπάγου μάδι, τίποτα. Τα πρόβατα. Το πρωί όμως τα πρόβατα ήταν στη θέση τους. Και λέει μια μέρα στη προγιαγιά μου, λέει, σε φάση θα. Εν τω μεταξύ όλο αυτό γινόταν εν γνώση ότι υπήρχε περίπτωση η μάντρα να είναι στοιχειωμένη από το φάντασμα του Αράπη, όπως λέγανε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, γι' αυτό και σας ξαναλέω εξού το όνομα της μάντρας ήταν Αραπόμαντρα. Γενικά ήταν από τις λίγες μάντρες που είχε όνομα, αν και όλες οι τοποθεσίες έχουν ονόματα στα χωριά. Λοιπόν. Και τι κάνει τώρα. Πανέξυπνος. Λέει, έτσι όπως είναι το μαντρί, ρε παιδί μου, είναι η πόρτα. Και λέει, θα κάτσω μπροστά στην πόρτα, θα ξαπλώσω στην πόρτα. Σκεφτείτε τώρα η πόρτα που περνάνε τα πρόβατα. Θα ξαπλώσω στην πόρτα και θα δω τι γίνεται, γιατί τα πρόβατα για να περάσουν να βγουν πρέπει να περάσουν από μένα πρώτα. Οπότε λογικά ή θα τρομάξουν οτιδήποτε, θα μάθω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ ξεκινάει το καλό. Το βράδυ τώρα ο παππούς μου σε φάση ξαπλώνει ανάμεσα στην πόρτα, ανάμεσα έτσι όπως είναι η πόρτα, έτσι ο παππούς μου οριζόντιος. Λοιπόν, περνάει λίγη ώρα, σκοτεινιά τώρα νύχτα και αυτά. Ακούγεται φασαρία. Ακούγεται το κοπάδι να κινείται. Τώρα τι γίνεται. Πάει να σηκωθεί. Και ξαφνικά όλα τα πρόβατα, ρε παιδί μου, σε φάση αρχίζουν και περνάνε από πάνω του.
Όμως ποιο είναι το αστείο, ότι καθώς πάει να σηκωθεί λοιπόν ο προπάπους επάνω όρθιος, δεν μπορεί να σαλέψει, δεν μπορεί να κουνηθεί, σαν να έχει παγώσει όλο το σώμα. Ούτε να μιλήσει μπορούσε, ούτε τίποτα. Ήταν σε φάση. Δεν ξέρω αν έχει τύχει σε κανέναν από εσάς. Καμιά φορά είναι σπάνιο αυτό να συμβεί. Λοιπόν, σαν νεκρική τέτοια, να μην μπορείς ούτε να κουνηθείς, ούτε να ακουστείς, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ADC supports me. Ευχαριστώ για το follow. Λοιπόν, ακαψία, τίποτα. Ούτε να μιλήσει, ούτε να φωνάξει την προγιαγιά, ούτε τίποτα. Και βλέπει, το μετράει το κοπάδι, ένα-ένα τα πρόβατα να περνάνε από πάνω. Τώρα αυτό. Περνούσαν όλα τα πρόβατα από πάνω του. Είχε τρομακρατηθεί, είχε χεστεί πάνω του. Τι γίνεται τώρα σε φάση. Με το που περνάει και το τελευταίο πρόβατο. Λοιπόν, εγώ στο γυμνάσιο το είχα πάθει, και εγώ το έχω πάθει μια φορά, για υπνική παράλυση. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν. Ξύπνιος υποτίθεται ότι ήταν. Λοιπόν, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Τέρι, χρόνια πολλά. Λοιπόν, η μόρα είναι άλλη φάση, δεν είναι ακαμψία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μια μέρα και για αυτά. Ένα βράδυ όμως. Τώρα είναι νωρίς. Λοιπόν. Και καθώς περνάει λοιπόν και το τελευταίο πρόβατο από πάνω, θα μέτρησε όλα να περνάνε, ρε παιδί μου, τα είδε. Βλέπει μια φιγούρα. Μια φιγούρα να σκύβει από πάνω του, μια σκοτεινή φιγούρα, και να του λέει σε φάση. Ισχύει αυτό. Λέει, γιατί δεν με πιστεύεσαι και έπρεπε να το δεις με τα μάτια σου, αφού κάθε πρωί τα πρόβατα είναι στη θέση τους. Επειδή δεν πιστεύεσαι καθόλου, έτσι του είπε σε φάση, μείνε παγωμένος μέχρι να ξαναγυρίσω το πρωί και σκόνει και φεύγει. Τυπικά υποτίθεται ότι ήταν η φιγούρα, το φάντασμα του Αράπη, το οποίο του μίλησε, ρε παιδί μου, σε φάση. Ο παππούς μου είχε χεστεί, ο προπάπους μου φυσικά είχε χεστεί, αλλά δεν μπορούσε να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω, είχε παγώσει εκεί μπροστά στην πόρτα. Για να μην σας τα πολυλογώ, η ιστορία είναι. Περνάει, ρε παιδί μου, βόσκουν τα πρόβατα το βράδυ. Ο παππούς μου παγωμένος στην πόρτα, έτσι όπως ήταν η πόρτα, παπ, εδώ. Λοιπόν, προς το πρωί, όταν άρχιζε να χαράζει, τα πρόβατα ξαναγυρνάνε πάλι ένα-ένα-ένα. Με το που μπήκε και το τελευταίο πρόβατο, ο παππούς μου μπόρεσε και κουνήθηκε. Χεσμένος. Έλα ρε Κωστάρα, πού είσαι. Λοιπόν, χεσμένος λοιπόν ο προπάπους. Πάει, το λέει στην τέτοια, και από τότε, όποτε άκουγε θόρυβο έξω, δεν ξεμύτιζε τίποτα. Ήτανε τα highlight της εποχής, μιλάμε τώρα αυτό για το 1920 κάτι. Και είχε μείνει στην ιστορία, υποτίθεται. Και εγώ την έμαθα στο ξεκάρφωτο. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία της αραπόμαντρας. Εγώ σαν παραμύθι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι η οικογένειά μου συνδέεται με ένα τέτοιο παραμύθι, ιστορία τέλος πάντων, και ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Λοιπόν, και ναι. Anyway, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, αλλά είναι κάτι που μου το πανάλι σχετικά για την οικογένεια. Και όντως είναι χαρακτηριστικό, όλη τη οικογένεια έχουμε ακριβώς το ίδιο βλέμμα, παρεπιπτόντως. Δηλαδή όλα τα αδέρφια μου, τον πατέρα μου και αυτά, όλοι έχουμε ακριβώς το ίδιο βλέμμα. Λοιπόν, αυτά. Γενικά είναι πολύ ωραίες κάποιες ιστορίες. Και γενικά το παλιό folklore είναι, να το θες folklore. Αν και πάντα όταν σκέφτομαι τη λέξη folklore πάει το μυαλό μου προς τα πίσω. Γυρνάει πολύ πίσω. Και κυρίως σε περιοχές πέρα από την Ελλάδα, αλλά πέρα από αυτό. Folklore είναι και στην Ελλάδα. Το παλιό. Λοιπόν, αυτό ήταν σε φάση. Και τα παλιά χρόνια ήταν λίγο πιο hardcore, ειδικά φαντάσματα, νεράιδες, εξωτικά. Συνέβαιναν συνέχεια πολλά πράγματα. Anyway. Ναι, αυτό. Σαν quest του Witcher, θα μπορούσε. Τώρα που πεις Witcher, πρέπει να το δερματίσω κάποια φορά. Και αυτό, κάποτε και αυτό το Witcher, το έρμο, το καψέρο. Λοιπόν, αλλά ναι. Και το αστείο ποιο είναι, ότι ο αδερφός του παππού μου, ρε παιδί μου, ο οποίος δεν έκλαιγε, ήταν αυτό το χαρακτηριστικό του, ήταν skill, ξέρω ότι ήταν τότε. Είχε ακόμα πιο περίεργο τέλος και περίεργη ζωή. Αλλά αυτό είναι ιστορία για ένα άλλο επεισόδιο, το οποίο μπορεί να ασχοληθούμε με τον πόλεμο ή με οτιδήποτε. Λοιπόν, το μεταξύ ελπίζω να ακούγεται και η μουσική από πίσω. Καλά πήγε. Αυτό, γενικά πάντα μ' άρεσαν και με εντυπωσίαζαν τα παραμύθια. Και γενικά μ' αρέσει
να λέω παραμύθια. Εννοώ παραμύθια όχι σε ανθρώπους, εννοώ να λέω μαλακίες. Αλλά καταλαβαίνω, να λέω παραμύθια και θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι, έβλεπα. Θυμάστε τον παραμύθα που ήταν στο τέτοιο και έλεγε παραμύθια στο ΑΕΤ 1, ΑΕΤ 2. Λοιπόν. Ο παππούς μου ήταν χεσμένος. Ο προπάπος δεν έκανε τίποτα. Καλά, και ο παππούς μου έχει μια παρόμοια ιστορία, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν στημένο. Ήταν σε φάση, εντάξει, ήταν άλλο τέτοιο. Λοιπόν. Ο παππούς μου, τώρα που λες ο παππούς μου κοιτευτής, αυτός ένα μηδέν. Ο παππούς μου ήταν σε φάση πιο τέτοιο. Όταν μεγάλωσε ρε παιδί μου, είχαν πάει ένα βράδυ με τους φίλους του στο τέτοιο, και ακόμα το κάνουν πολλά παιδιά στο χωριό. Παίρνουν παρέα και πάνε είτε σε μάντρες το βράδυ κάπου, ψήνουν, τα λένε. Και ή θα φύγουν ή μπορούν να κοιμηθούν εκεί και να γυρίσουν το πρωί, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τότε που λέτε, ο παππούς μου είχε πάει με τα κολλητάρια του σε ένα ξοκλήσι κάπου στον κάμπο, ρε παιδί μου. Και λέει, α, πάμε εκεί, θα φάμε, πιούμε και εκκλησία και όλα, κοιμηθούμε κιόλας μέσα. Γενικά τα κάνανε αυτά και ακόμα τα κάνουν. Δηλαδή, τώρα το highlight εδώ στο χωριό είναι να πάρεις την παρέα, να πας να ψήσεις στον Αγαραμόλα. Είναι μια εκκλησία, ρε παιδί μου, στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Ψήνεις, κάθεσαι, αράζεις. Κυριλέ. Λοιπόν, γενικά εμείς θα κάνουμε και happening και εκκλησίες είναι και λειτουργικές πέρα από τα τέτοια, αξιοποιούνται και αλλιώς. Λοιπόν, και πάνε τώρα αφού φάγανε, ήπιανε, τα λέγανε εκεί πέρα, βράδυ τώρα, πίσω σκοτάδι, μόνο τα κεριά μέσα είχαν για να βλέπουν και αυτά στα μανουάλια. Λοιπόν, ξαφνικά προς το σκοτάδι εκεί 11-12 η ώρα τη ώρα αρχίσαν να χτυπάνε πέτρες πάνω στα παράθυρα. Μα, πού να βγουν έξω, δεν βγαίνανε ούτε καν έξω. Δεν σαλεύανε, δεν σαλαγούσαν. Είχαν χεστεί πάνω τους. Και ήταν σε φάση την επόμενη μέρα το πρωί, με τα χίλια ζόρια περάσαν τη νύχτα. Σκέψτε τώρα να είσαι σε μια εκκλησία, στον κάμπο, και να ακούς πέτρες να χτυπάνε πάνω στα παράθυρα. Λοιπόν, πόσο ωραίο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, και το επόμενο πρωί, λοιπόν, έπνιξαν, γιατί το βράδυ δεν κλείσανε μάτι από το φόβο τους. Πάνε στο χωριό και μάθανε στο καφενείο που πήγανε ρε παιδί μου ότι κάποιοι άλλοι από το χωριό τους είχαν πάρει πρέφα ότι θα πήγαινε εκεί και πήγαινε και τους κάνανε πλάκα. Αυτά τα ωραία. Ω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ρε Σικοστάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον donate. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Τέλος πάντων, αυτές ωραίες. Κάπως έτσι δημιουργούνται τα ωραία από τέτοια. Γενικά και νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν, τουλάχιστον εδώ και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα, τα παραδοσιακά μας παραμύθια. Κάτι κάπου, κάπως, κάποια ιστορία, κάτι έμοιαζε και κάπως βγήκε και από στόμα σε στόμα άλλαξε 15 παραλλαγές. Όπως για παράδειγμα πριν που σας έλεγα για το 40 δράκι, που είναι παραλλαγή ελληνική του Αλή Μπαμπά και των 40 κλεφτών. Από στόμα σε στόμα ως στόμα, το παραμύθι της Χαλιμάς έφτασε σε εμάς να λέγεται διαφορετικά. Κάπως έτσι. Όπως και το παραμύθι με του Oscar Wilde, με το Αϊδόνι έχει παραφραστεί στην Ελλάδα. Και υπάρχει και αντίστοιχο νομίζω ελληνικό παραμύθι με το Αϊδόνι, το Oscar Wilde ελληνικό. Το οποίο είναι αρκετά ωραίο, αλλά βέβαια δεν αγγίζει το του Oscar Wilde ούτε καν. Αλλά τώρα είναι χειμώνας, εντωμεταξύ το αστείο είναι ότι δεν έχει κρυώσει κιόλας. Βγήκα σήμερα με το κοντομάνικο λίγο έξω και ήμουν σε φάση. Αυτό ο χειμώνας. Σκέψε τώρα να έχει κρύο, να είσαι. Να... Τώρα έβρεχε πριν έξω, αλλά σε φάση να είσαι. Αλλά εγώ όπως βλέπετε με τον κοντομάνικο είμαι. Λοιπόν, σκέψε τώρα να κάθεσαι στα ζεστά, στη σόμπα σου και να κάθεσαι με τα εγγόνια σου, με τα παιδιά σου και να τους λες παραμύθια. Πώς το αμάτω. Γενικά είναι κάτι το οποίο σου ξαναλέω πάντα μ' άρεσε και θα μ' άρεσε να μπορώ να γράφω και να λέω τα δικά μου παραμύθια. Έχω προσπαθήσει, έχω επιχειρήσει να γράψω ρε παιδί μου, έχω γράψει μέχρι τώρα ένα παραμύθι το οποίο το έχω δικό, το έχω γράψει, όταν λέω το έχω γράψει σε φωνή, εμένα μου αρέσει το λεκτικό, γενικά για κάποιο λόγο με τα γραπτά δεν το έχω και τόσο πολύ. Στο λεκτικό κάτι κάνω, αλλά όταν είναι να γράψω δεν τα πολύ πάω καλά. 20 σε έχουμε εδώ στην Κρήτη, πάμε για μπάνιο, χαλαρά όμως, το σκεφτόμουν ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, πραγματικά ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Και
Και τέλος πάντων, για να μην σας τα απολογώ, εμένα μου αρέσει, έχω γράψει, έχω πει μάλλον μία, το έχω καταγράψει ηχητικά, κάποια στιγμή πρέπει να το δουλέψω. Η ιστορία, η θεματολογία έχει να κάνει με ένα ξυλοκόπο. Είχα δει μια εικόνα, αυτό είναι το ωραίο, ότι μπορείς να πάρεις έπνευση από οτιδήποτε. Είχα δει μια εικόνα κάπου, στο Instagram βασικά, με ένα συγκεκριμένο θέμα. Και πήρα έμπνευση, audiobook. Αυτό θα ήθελα να γραφτεί και να πηγαίνει και audiobook. Επίσης θα πω τώρα και γι' αυτό, αλλά... Και θα ήθελα κάποια στιγμή να το δουλέψω λίγο παραπάνω, να μπορέσω για να το... Να το επεκτείνω και να... Θα μ' άρεσε. Δηλαδή, αν μου λες, ρε Σικώστα, τι θα ήθελες. Πέρα από το φυσικός είμαι, κάνω μαθήματα, μ' αρέσει η τεχνολογία, μ' αρέσουν όλα. Αλλά αν μου λες, τι θα ήθελες, ρε παιδί μου, γιατί θα ήθελες οι άνθρωποι να σε θυμούνται. Καλά, επειδή δεν ξέρω αν μπορώ να ανακαλύψω τίποτα ή αν έχει νόημα να ανακαλύψω τίποτα και δεν είναι τόσο εύκολο. Θα ήθελα, αυτό που θα ήθελα σώσει στη τροφημία, θα ήταν... Δεν θα με χαλούσε καθόλου να μπορούσα στο μέλλον, ρε παιδί, που να με θυμούνται για τις ιστορίες που θα μπορούσα να λέω. Και όταν λέω ιστορίες, πραγματικά δεν θα με χαλούσε για απλά παραμύθια. Ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορέσω. Γι' αυτό και είναι αγαπημένο θέμα το σημερινό. Πραγματικά είναι. Εν τω μεταξύ, το πάω από το ένα αγαπημένο στο άλλο αγαπημένο, αλλά νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, το να μπορείς να λες πράγματα που σου αρέσουν και αν βρεις και άτομα καλή ώρα όπως εσείς που ταιριάζουμε και τα βρίσκουμε και τα λέμε και τα. Συζητάμε, ακόμα καλύτερα νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν. Και ναι, θα μ' άρεσε. Ποτέ δεν ξέρεις, ακόμα μικρός είμαι. Μπορείς στο μέλλον, σε 30 χρόνια από τώρα, να αφήσω. Όταν θα έχουν να σπρίσει τα γενιά, εντωμεταξύ ήδη αρχίζουν και σπρίζουν σιγά σιγά. Λοιπόν, λες για το audiobook. Πολύ ωραία. Θα σας φέρω τώρα μια μνήμη από το παρελθόν, το είπα και πριν. Με τα αδέρφια σας, κασετούλα, στο κασετόφωνο του σπιτιού. Μη σκόλα ο πατέρα μου είχε ένα κασετόφωνο μεγάλο, ρε παιδί μου. Το σύστημα του σπιτιού είχε δύο κασέτες, έπαιρνε ή μία πόσο έπαιρνε. Και. Ναι, μπορούσε, όντως. Η κασέτα μας είχε στείλει η θεία μου. Μας είχε στείλει 2-3 κασέτες, τι ήταν. Είχε και το Αϊδόνι μέσα. Αυτό το Oscar Wilde το θυμάμαι γιατί το άκουγα. Λοιπόν, καθόμασταν με τον αδερφό μου ο Κλαδόν μπροστά από το κασετόφωνο. Εγώ ήμουν αυτός που χειριζόταν, ο μεγάλος ο αδερφός χειριζόταν την κασέτα, ρε παιδί μου. Κρακ, τσκ. Και καθόμαστε και ακούμε παραμύθια. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ υπήρχαν πολλά. Τότε τα παραμύθια τα περισσότερα, τα πιο εξελιγμένα, βγαίνανε και με κασέτα μαζί. Το Σοδούλα, και το Ρεβιθούλης, το Σχημόπαπο, όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω αν σας φέρνει μνήμες και σε εσάς. Τώρα μετά ήταν τα CD, αλλά το CD δεν ήταν σαν την κασέτα, ρε παιδί μου. Και να θες να ακούσεις το δικό σου το αγαπημένο το παραμύθι και πατούσες μέχρι να πετύχεις και λες, άντε λίγο ακόμα, μπρος πίσω, να το πετύχεις το παραμύθι. Και ως να σε φάσει, εντάξει, τώρα καθόμαστε και ακούμε. Είναι για το λεκτικό. Τι να το διαβάζεις είναι ωραίο, αλλά το, όταν είσαι παιδί θες να τα ακούς. Να τα φαντάζεσαι, να ακούς και να φαντάζεσαι, Λοιπόν. Και στο θέμα του audiobook, γι' αυτό μπήκα. Ναι, αυτό με τις κασέτες ήταν μεγάλη τέτοια. Μεγάλη ιστορία. Σας ξαναλέω, δεν είχα πολλές. Με τον αδερφό μου μαζί είχαμε οι 2-3 κασέτες συνολικά. Και αυτές τις είχαμε χιλιολιώσει. Πραγματικά. Λιαγός και χελώνια. Όντως, αυτό το θυμάμαι, ναι. Όλα ήταν audiobook, άμα το καλώς σκεφτείτε. Τυπικά τα παραμύθια τα διαβάζανε, ρε παιδί μου, ναι. Και ήμασταν σε φάση, λέω, εγώ αδερφός μου. Αραχτή, ο Κλαδόν! Λέω, κάτσε τώρα θα. Εγώ ήμουν ο χειριστής. Γιατί δεν τον άφηνα να τα κάνει τα τέτοια. Λοιπόν, και καθόμασταν, βρίσκαμε το παραμύθια που θέλαμε. Τα ακούγαμε και γουστάραμε, ρε παιδί μου. Και επειδή τώρα εντάξει, είχε ο καθένας την κασέτα του. Εντάξει, τα είχαμε μοιράσει. Εγώ θα έχω τη μία, ο άλλος θα έχει την άλλη. Αυτό που σαν αδέρφια ο ένας μοίραζε, εγώ θα πάρω τον μπαμπά, εσύ θα πάρεις τη μαμά. Δηλαδή ήταν αυτό το παιδικό, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο και δύο θέλαμε να έχουμε τον μπαμπά. Αλλά σε φάση, εγώ, ο αδερφός μου, ήταν αυτά τα χαζά, τα παιδικά. Λοιπόν. Και ναι. Και γι' αυτό, επηρεασμένος από αυτό πριν από μερικά χρόνια, και εξού και το. Το audiobook που σας έστειλα πιο πάνω από το YouTube που έκανα ο πιστός φίλος του Oscar Wilde, είχα ξεκινήσει και θέλω να γράψω, να διαβάσω και άλλα. Έψαχνα άτομα να το κάνουμε παρέα γι' αυτό. Βέβαια κάπου στην πορεία πέσαν άλλα δουλειές από εδώ από εκεί, γενικά δεν. Αλλά πάντα είναι κάτι που το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα ήθελα. Βέβαια έχω δει και ευτυχώς
ξυπνάει κόσμος, παίρνουν μπρος, αρχίζουν να βγαίνουν τα audiobooks τα πρώτα, τα... και πιο πολλοί είναι άνθρωποι σαν και εμένα και σαν και εσάς, απλοί οι οποίοι κάθονται και φτιάχνουν τα δικά τους, τα διαβάζουν και τα ανεβάζουν. Βέβαια υπάρχει το θέμα των copyright, αλλά αν διαβάσεις μια ιστορία η οποία είναι μεγαλύτερη από 70 χρόνια, δεν υπάρχει θέμα δικαιωμάτων. Δηλαδή, αν διαβάσεις ένα βιβλίο το οποίο είναι μικρότερο από 70 χρόνια, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και θα το κατεβάσουν. Αλλά γενικά να το ξέρετε, αν θέλετε να ασχοληθείτε και θέλετε να διαβάσετε, να κάνετε τα audiobook, μπορείτε να κάνετε τα δικά σας audiobook και να τα διαβάζετε, να βάζετε τα παιδιά σας να παίζουν. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, το παιδί σας όλη μέρα είναι πάνω από το YouTube και βλέπει Πέπα το γουρουνάκι. Αφού είναι στο YouTube, θα το χαλούσε να το βάλετε και κανένα παραμύθι να ακούει στο τέτοιο. Οπότε μπορείτε να κάνετε τα δικά σας παραμύθια και να τα βάζετε στα παιδιά σας να τα βλέπουν κλειστά δικά σας βίντεο, μόνο και μόνο, ρε παιδί μου, σε φάση. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ελπίζω κάποια στιγμή, τα παραμύθια είναι πολύ σύντομα, αλλά θα ήθελα κάποια από αυτά τα παραμύθια να τα τραβήξω, να τα πάω παραπέρα και κάποιες ιστορίες. Γι' αυτό ο πιστός φίλος, σας ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα μηνύματα που περνάει, νομίζω ότι ο πιο γαμάτος σύγχρονος με τα καλύτερα μηνύματα είναι ο Oscar Wilde. Και ακόμα και τα μηνύματα που λες, oh, what the fuck, τι έγινε τώρα, και αυτό μήνυμα είναι. Επίσης ένα πολύ ωραίο παραμύθι είναι ο Σιντρένιος Χάνς. Δεν ήξερα ότι υπάρχει, είναι ένα γερμανικό παραμύθι, μια που συζητήσαμε για τους αδερφούς Γκριμ. Ψάξτε το, υπάρχει online, να το διαβάσετε. Μάλλον θα σας στείλω τώρα να το διαβάσετε όταν βρείτε χρόνο. Σιδερένιος Χάνς, ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Λοιπόν, το οποίο πραγματικά είναι μια ιστορία από μόνη της. Όταν, σας λέω, αν έχετε παιδιά, κάτσετε διαβάστε το τους. Ιδάλλως διαβάστε το για τον εαυτό σας, αξίζει και με το παραπάνω αυτός ο Σιδερένιος Χάνς. Λοιπόν, ναι, παραμύθια, μαγεία, ιστορίες, από στόμα σε στόμα, κάποια από αυτά γραπτά. Η ατμόσφαιρα είναι, η ατμόσφαιρα και οι αναμνήσεις περισσότερο, είναι αυτή η δημιουργία. Γενικά ρε παιδί μου, σκεφτείτε τώρα, πηγαίνουμε και παίρνουμε... Γιατί η ρετρό εποχή έχει αρχίσει και ξαναχτυπάει στο συνέστημα και όλοι θέλουμε κονσόλες ρετρό και. Λοιπόν, ναι. Και αυτός και η αδερφή Grimm ήταν top. Είναι η τέτοια... Σας λέω, το τρίπτυχο της επιτυχίας του προηγούμενου αιώνα, το 1800, Hans Christian Andersen, η αδερφή Grimm και ο Oscar Wilde. Αυτοί οι τρεις ήταν οι στυλοβάτες. Τα μετέπειτα, εντάξει, τα ξέρουμε τα παραμύθια, εντάξει, τώρα πλέον μιλάμε για άλλου τύπου παραμύθια. Αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει και σταματάει αυτό, η δημιουργία καινούργιων παραμύθιων. Δηλαδή, παραμύθια τα οποία να ξεκινήσουν από την αρχή, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, πλέον η πλειοψηφία αναπαραγάγουμε παραμύθια, καθόμαστε και διαβάζουμε παραμύθια. Ποιοι είναι οι πραγματικοί παραμυθάδες πλέον? Υπάρχουν πολλοί. Έχω φίλους οι οποίοι ασχολούνται να δημιουργούν ιστορίες. Αλλά όλα πάνω κάτω είναι στο ίδιο τέτοιο. Να δώσουν μηνύματα λόγω διαφορετικότητας και εκεί. Πού είναι τα hardcore παραμύθια? Αυτό η αλήθεια είναι ότι κάτι λείπει. Hans Christian Andersen, ναι. Η αλήθεια στη χώρα των θαυμάτων, μάγος του Oz. Το μεταξύ. Αυτός που έγραψε το Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων και την επιστροφή στη χώρα των θαυμάτων, νομίζω το δεύτερο, είχε όντως το θέμα που περιγράφει, ρε παιδί μου, ότι έβλεπε λίγο γενικά έχει τα δικά του θεματάκια από θέμα αντίληψης του κόσμου, το οποίο περιγράφεται αρκετά καλά στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Ο Μάγος του Ως για κάποιο λόγο ποτέ δεν ενθουσίασε τόσο πολύ, αλλά μ' άρεσε το παιδικό του 50. Το παιδικό του 50, του οποίου ήταν to the top. Καλά, το Tolkien, σας ξαναλέω, πάντω, εδώ πάνω, πού τους, εδώ είναι. Το Silmarillion είναι τρομερό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Άρχοντας μου αρέσει πολύ. Το Silmarillion μου αρέσει περισσότερο και θέλω να διαβάσω και τις ιστορίες της Μέσης Γης. Πάντω, αυτό εδώ είναι, εδώ. Επίσης, μου άρεσαν πάντα ιστορίες με δράκους. Ιστορίες με δράκους, γι' αυτό έχω πάρει και τα Dragonlance, κάπου εδώ πάνω. Επίσης, άμα θέλετε να διαβάσετε πολύ ωραίες ιστορίες, Lovecraft. Τσιμπήστε Lovecraft. Εκεί να δείτε ιστορίες και ιστορίες. Γενικά ρε παιδί μου, ιστορίες πάντα θα γράφετε και θα διαβάζετε.
παραμύθια είναι το θέμα σε φάση να... και θα συνεχιστεί νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Αλλά ναι, είναι αυτή η επίκληση στην νοσταλγία. Δηλαδή σε χτυπάει ρε παιδί μου. Κθούλου, ποντίκια μέσα στους στίχους. Γενικά κάθε εβδομάδα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Τα πιάνουμε με τη σειρά. Τώρα το θέμα είναι τι θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα πει καινούριος χρόνος, θα είναι το πρώτο του καινούριου χρόνου. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για την επόμενη εβδομάδα. Τι θεματολογία θα μπορούσαμε να πιάσουμε. Πάμε στα hardcore, να μείνουμε. Δεν ξέρω, θα τα αφήσω φλού για να σκεφτώ κιόλας σε μια εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα παρατράβηξε, εντωμεταξύ το αστείο είναι, ξεκίνησα υποτίθεται κουρασμένος γιατί έφτιαχνα το γραφείο όλη τη μέρα, το σέταρα, το οποίο έγινε τρομερό παρεμπιπτόντως, ξαναλέω. Από το πρωί 5 ώρα έχω ξεκινήσει και χτυπάω και το φτιάχνω. Το τρίψα, το φτιάξα, έτοιμο, βγήκε προβολικά καλό. Δεν θα πω ψέματα ότι βγήκε τούμπανο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, τράβηξα πολύ σήμερα και εκεί που λες ότι θα είναι απλά τα τέτοια, όλο και πάει παραπέρα, όλο και πάει παραπέρα. Άντε, την επόμενη φορά θα χτύπησουμε ένα τρίωρο. Μιχαήλοβιτς, συνέχισε, λέω. Όλο το κλείσιμο μας πιάσει. Τι γίνεται, με το ποπό φεύγω. Ωπ, καλησπέρα, Μιχαήλοβιτς. Λοιπόν, καλώς ήρθες, χρόνια πολλά είπαμε χθες. Αλλά μας πιάνεις πάνω στο κλείσιμο. Anyway, λοιπόν, από μένα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Ευχαριστώ για τα donate, ευχαριστώ για τα subscribe, ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, με την ηλεκτρονική εποχή άδειασε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό η ηλεκτρονική εποχή. Μπορείς να βρεις πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να μην τα εξηγείτε να σφωνάζουν απ' έξω. Λοιπόν, μπορείς να βρεις πάρα πολύ όμορφα πράγματα και πάρα πολύ ωραία PDF. Ψάξτε τα όλα, το Oscar Wilde αξίζουν. Ο Νικοτσέχοφ έχει πολύ ωραία, όλοι έχουν πολύ ωραία, αλλά το τρίπτυχο, αδερφή Grimm. Επίσης, πιο πάνω έχει βάλει τα παραμύθια της Χαλιμάς σε PDF ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος. Εγώ δεν μπορούσα σήμερα να ετοιμάσω γιατί όλη μέρα έφτιαχνα. Λοιπόν, αν σας συνιστώ να διαβάσετε, πάρετε τα παραμύθια το τρίτομο, τα παραμύθια χίλ και... πώς λέγεται, Χίλιες και μία νύχτες ή αλλιώς τα παραμύθια της Χαλιμάς, τρεις τόμοι είναι. Σκεφτείτε, τρεις τόμοι. Αυτά που ξέραμε εμείς είναι 5-6 από αυτά. Ο Σεβάχ, για παράδειγμα, είναι από τις Χίλιες και μία νύχτες. Λοιπόν, κάρτε αυτό, πιάστε τα 9 του Oscar Wilde. Πραγματικά αξίζουν. Και αν θέλετε, ξαναβάζω. Εγώ πρόλαβα και άνοιξα αυτό το Μύθι από τον Κόσμο. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο για να μάθετε και κάποιες ιστορίες. Ναι. Ναι, ήταν επικό. Πραγματικά σκέψου ότι κάθε μέρα αυτή είναι η επιτομή του παραμυθά. Γενικά πόσοι παραμυθάδες, δηλαδή ο ίδιος ο παραμυθάς γίνεται ήρωας στο τέλος. Και το παραμύθι του παραμυθά είναι αυτό που προχωράει. Λοιπόν, εδώ το τελευταίο είναι PDF με μύθια από όλο τον κόσμο. Τα Sky βιβλία, το οποίο είναι τρομερό. Το έχω διαβάσει, μονορούφι με πήγε. Έτσι σφαίρα. Αξίζει, δώστε του μια ευκαιρία. Πραγματικά δώστε μια ευκαιρία, νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε το Σάββατο. Με, κατεβάστε το. Θα το κατεβάσω κι εγώ αν και το έχω, αλλά θα το κατεβάσω. Λοιπόν, το δεύτερο... άμα θες ξαναβάλεις, Κωνσταντίνε, το... με τις τέτοιες, με τις Χαλιμάς, τα παραμύθια. Φτιάξε Discord, σε βοηθάει. Έχω το προσωπικό μου Discord, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ περισσότερο, να πω την αλήθεια. Κυρίως γιατί έχω θέμα χρόνου. Όλη μέρα δουλεύω και μετά τα βράδια θα μπω καμιά ντότα και με αυτό. Δηλαδή και εσύ εχθές ξεράθηκα νωρίς και ξύπνησα στις 5 η ώρα και φτιάχνω. Τώρα έχει γίνει η μπόμπα το setup, οπότε... Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Νίκο, σε ευχαριστώ για τα sub, για τα παιδιά που έδωσες, πραγματικά και που μου έκανε subscribe. Δύσκολο πάντως θέμα να μιλάς για το θέμα, εγώ δεν θα μπορούσα, ας έχω διαβάσει αρκετά. Εντάξει. Φέτος έχω διαβάσει υπερβολικά πολύ, θα έλεγα. Πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ καλό το Discord. Ισχύει, το Discord είναι όλα τα λεφτά. Πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Αυτό είναι το δεύτερο, αυτό το έβαλα κι εγώ. Εντάξει, το πρώτο με τους Χαλιμάς. Μπράβο.
Λοιπόν, κατεβάστε τα τώρα που υπάρχουν στο chat. Πραγματικά αξίζει. Ο Κωνσταντίνος έκανε πολύ καλή δουλειά που τα βρήκε. Τα έχω κι εγώ, αλλά σας ξαναλέω, είναι τρεις τόμοι μαζί. Τα παραμύθια της Χαλιμάς. Τσεκάρετε το, αξίζει. Σας λέω, περάστε το στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας. Θυμάμαι Θαλαμοφύλακας 2005, τέτοιες μέρες ήτανε. Βασικά τέτοιες μέρες είχα ένα πρώτο γκρουπάκι, γύριζε 27 του μηνός είχα γύρω. Βασικά τέτοιες μέρες ήταν, γιατί 27 του μηνός μπήκα μέσα. Ήμουν ένα πρώτο γκρουπ. Πρώτο δεύτερο γκρουπ είναι το στις γιορτές. Και στη φάση κάθομαι Θαλαμοφύλακας, είχα τότε το Lumia το 520. Και τι έκανα τότε στο Lumia, είχα βρει το πρόγραμμα που σας είχα πει και τις προάλλες, που έκοβα τα PDF για το... για τα... πώς τα λένε... για τα e-book readers. Οπότε τα είχα κόψει παπ και καθόμουν τώρα. Το Silmarillion το διάβασα. Θα σου πω τώρα για το Silmarillion. Αλλά θα πω πρώτα για το τέτοιο. Λοιπόν, το είχα κόψει και Θαλαμοφύλακας. Καθόμουν έξω και με το κινητό διάβαζα τα παραμύθια της Χαλιμάς. Τι γαμάτο. Το Silmarillion, πριν να το αγοράσω, ήμουνα στο ναύπλιο στη Λέσχη. Έχει τύχει να πάω από Σπόντα, κατά λάθος, στη Λέσχη. Λοιπόν, και ένα παιδί, ο... πώς τον λέγανε, τώρα πάλι στο μυαλό μου. Ο Καρούμπης, ο Χρήστο Καρούμπη, Γιώργος Γιώλας, θες γελάσω, νομίζω έτσι το λέγανε. Λοιπόν, μου λέει, εσύ μεγάλος φαν και αυτός του Σιρμαρίλιον, του Tolkien τέλος πάντων, μου λέει, πες διαβάσεις το Σιρμαρίλιον. Δεν το έχω διαβάσει, θα ήθελα να το διαβάσω κάποια στιγμή. Και μου το έφερε και τα βράδια, αφού ξεμπέρδευα από όλα ή τα πρωινά, ανάλογα τον χρόνο, καθόμουν και διάβαζα στη λύση και το Silmarillion. Γενικά ήταν σε φάση. Α, ήσουν σε άλλο hardcore φάση. Ναι, και το Silmarillion ήταν το διάβασα στη λύση και το πρώτο 40ήμερο που ήμουνα στο στρατό. Μεγάλη τέτοια. Εκεί το... Και θέλω να το ξαναδιαβάσω, γιατί θυμάμαι στην πρώτη ανάγνωση λέω. Okay, πολλά ονόματα, χαμούλης γινόταν. Πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδιαβάσω. Γιατί το Silmarillion να το διαβάσεις τουλάχιστον δύο φορές για να το νιώσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι... έχει πολύ πράγμα μέσα. Λοιπόν, μεγάλο. Και είχαμε ένα φίλο, τον Νικόλα, ο οποίος καθόταν στο απέναντι κρεβάτι. Ο οποίος, πω τι πας. Τον έχω δουλεύει τώρα, τον πέτυχα πέρυσι τέτοιο καιρό. Τον είχα πάει για να παντρέψω τους κουμπάρους μου στο γάμο τους. Να πάει έξω στο Bachelor, υποτίθεται, και δούλευε σε ένα μαγαζί εκεί στα Λαδάδικα. Και αυτός διάβαζε όλη τη μέρα με ένα βιβλίο ήταν, και από εκεί είχα φορτώσει. Λοιπόν, αν θυμάμαι, αυτό ήταν που στα ελληνικά μια έκδοση είχε χάρτες γενεαλογίας και είχαν ψάξει πράγματα που όταν τα είχα πάρει. Πω. Εμένα, αυτό που πήρα, είχε το χάρτη με την περιοχή της Μέσης Γης, δεν είχε μέσα γενεολογικό δέντρο. Αχ, πρέπει να το ψάξω αυτό. Λοιπόν, πουλάκια μου, σας ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα, απέναντι στις οθόνες σας και με βλέπατε, κάναμε παρέα. Λοιπόν, πήκα άντε να μπω καμιά ώρα, αλλά αυτά θα μου το πεις. Στο επόμενο, γιατί τώρα πρέπει να τα ετοιμάσω. Ναι, λοιπόν, this is the way, thank you για το following. Λοιπόν, ήταν από άλλο, θα στα στείλω στο επόμενο, ναι. Λοιπόν, στο επόμενο για να τα ετοιμάσω, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα. Okay. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους. Χίλια ευχαριστώ, παιδιά, και για τα βιβλία και για όλα. Αυτό που δεν έκανα εγώ το κάνετε εσείς και αυτό μου αρέσει, ότι δεν συμπληρώνει τον άλλον. Λοιπόν, ξαναλέω, ευχαριστώ για τον donate, την Εύα, τον Κώστα, ευχαριστώ για τα subscribe, τον Νικόλα. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Η σημασία έχει η παρέα, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πιο ωραίο, γιατί μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και να ακούς ταυτόχρονα. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ, παιδιά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε το Σάββατο. Τώρα, μάλλον θα πάμε ατμοσφαιρικό. Θα είναι μια μέρα μετά την πρωτοχρονιά. Θα παίξουμε Until Dawn. Ψήνεστε, θρυλεράκι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή ξεκούραση και σε εσάς και σε μένα. Λοιπόν, τα φιλιά μου. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Α, θα ανεβεί λογικά την Τρίτη το αργότερο
στο YouTube. Οπότε όσοι δεν το έχετε δει οτιδήποτε, μπορείτε να το δείτε και στο YouTube. Κάτω στη κάτω scroll down είναι το κανάλι, αν θέλετε να κάνετε subscribe ή follow για να μαθαίνετε. Λοιπόν, τα φιλιά μου παιδιά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλές γιορτές σε όλους παιδιά, με το καλό η πρωτοχρονιά, έτσι. Γεια σας. Bye. Γεια σας.